Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου καμάτου. Μικρό του μύρου καμάτου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Δημήτρη Κουζιαμάνη εδώ στην ρύθμιση των ήχων, το Θανάση Καδαμπάκα στο production. Τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αρκεί να κάνετε ένα τηλέφωνο στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να πάρετε την οριστική διαγραφή μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Στο www.parto.gr θα βρείτε μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία θα έχει σίγουρα ένα ανταλλακτικό σου αυτοκίνητο και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ.
Αν θέλεις να βρεις εισιτήριο σε προσφορά για το μυθολογικό πάρκο Ηρακλής οι 12 άθλοι στη Διεθνή Έκθεση, τότε μπες στο goldmall.gr. Μετά το εργοστάσιο σοκολάτας και τους μυστικούς κόσμους του Τριβιζά, βίωσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία για τους μικρούς και μεγάλους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε τεράστιο πάρκο και με αναπανάληψη φυσικού περιβάλλοντος και με ρομποτικά εκθέματα, με ήχο και κίνηση. Εξφάλιση την είσοδο στη χαμηλότερη τιμή οπουδήποτε αλλού για το μυθολογικό πάρκο του Ηρακλή, αποκλειστικά στο goldmall.gr με τιμή 5 ευρώ. Είναι μεσημέρι και αν πεινάς, καλό είναι να ξέρεις να φας, και για όσους ξέρουν να φάνε πηγαίνουν στα μπαμπάτσικα. Εκεί όπου με 5 ευρώ τρως δύο μπαμπάτσικα σάντουιτς και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να φας τίποτα άλλο για το υπόλοιπο της ημέρας. Για τους καλοβαγάδες, αυτού που τους αρέσει η ποιότητα, εκεί όπου υπάρχουν μοναδικές προσφορές και όχι μόνο αυτοί, στην Αγίων Πάντων 28, με τηλέφωνο το 2310-510045, γιατί πολύ απλά για το σάκι και τα μπάτσικα το μέγεθος μετράει. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι που μας ακούτε, ειδικότερα από το εξωτερικό. Μην ξεχνάτε, μεγάλο χρονικός η Εσκιάδη Παλωδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η οποία συχνά πυκνά και αυτό το μήνα θα έχει προσφορές και για τα Σκόντα και για τα Kia και για τα Hyundai. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να αποκτήσετε καινούργιο αυτοκίνητο, εκεί όπου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών υπάρχει μια τεράστια γκάμα καινούριων και μεταχειρισμένων για κάποιους οι οποίοι δεν δύνανται να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο. Περισσότερα στο 2310-596-596. Πολύ ευχάριστο. Βέβαια. Τώρα ποιος βλάξ παίρνει καινούργιο αυτοκίνητο. Βλάξ. Βλάξ. Γιατί βλάξ. Γιατί να το πάρει το καινούργιο αυτοκίνητο. Πού ήταν αυτό που έφυγε στο δηλαδή. Τι να το κάνω καινούργιο αυτοκίνητο. Με το που θα το πάρω σε 10 μήνες θα έχει χάσει. Ενώ αν πάρω από τον φίλο μας τον Παλωδήμο το μεταχειρισμένο μου, που είναι έμαθα σε αρίστη κατάσταση, φυσικά και τα καινούργια. Γιατί τα Σκόντα είναι και φθηνά και καλά, αλλά και εκεί, για εμάς που είμαστε φουκαράδες, κοιτάμε το μεταχειρισμένο πώς θα γίνει. Α, το θέτεις έτσι. Βέβαια. Εντάξει. Άμα μου κάνει και 200 ευρώ το μήνα, δίνω 180 επί 3 χρόνια να πούμε το πάρω. Θα τη βρεις την άδεια. Άμα δεν είσαι στο φίλο σου την Τηρεσία, είναι όλα καλά. Ποιο είναι Τηρεσία. Ω, δεν είμαι. Δεν χρωστάω δεκάρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε στα κοινό. Ό,τι θες έκανε. Τελείωσε. Ό,τι θες έκανε. Πάει τελείωσε. Λοιπόν, έχουμε μια τεράστια διαφωνία από χτες το βράδυ, με την οποία δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σήμερα. Και τότε γιατί να το συζητήσουμε. Θα τη δείξουμε, όχι, θα την συζητήσουμε και δημόσια, δεν γίνεται. Γιατί, ειλικρινά, ο τρόπος που προκαλείς είναι μερικές φορές τέτοιος, που πιστεύω ότι δεν εξοργίζει μόνο εμένα, εξοργίζει όλο τον κόσμο. Πείτε καλά βάλουμε, να ξέρω, ολιστείτε ρε μάγκες, θα πούμε. Άκουνα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Zoom, καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε. Δεν κατάλαβα για το τίποτα. Και με κανένα τρόπο δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο απελήθηκε ο Ανίκο. Αν γνωρίζεις κάτι, αν έχεις ρεπορτάζ, το ακούω. Μου φαίνεται απίστευτο. Δηλαδή απολύθηκε γιατί. Εντάξει, ο Ανίκο φεύγει επιτυχημένος. Νομίζω ότι ο Πανιώνιος πήγε καλά και στα μάτς που δεν πήρε βαθμούς πήγε καλά. Εκτός από αυτό το μάτς με την Λάρισα. Ήταν κακό. Όπου έχει ένα πολύ κακό αγωνιστικό κόρο. Έχει δύο συντρίφες με 4 γκολ από την ΑΕΚ και από τη Λάρισα. Και το διώχνεις. Έλε κόκκινε, κοίταξε να δεις, η δουλειά του προπονητή δεν είναι του δημοσίου υπαλλήλου ή του καθηγητή. Ναι, συμφωνώ. Υπερβολικό δεν είναι. Εντάξει. Οπότε είναι ένα μάθημα για τους προπονητές να φυλάγονται. Να φυλάνε τον πισινό τους. Να μην δίνουν θέαμα. Εσένα σου αρέσει ο Ανικό, τον θεωρείς καλό προπονητή. Ναι, τον θεωρώ καλό προπονητή, ο οποίος είναι ο μόνος προπονητής στην Ελλάδα που δεν μπορεί να δουλέψει καλά το 5-3-2. Άλλο αυτό. Δηλαδή το παίζει λάθος. Αλλά είναι καλός προπονητής. Με συγχωρείς. Βλέπεις ότι έχει κάποια πράγματα, έχει δείξει ποιος είναι. Ναι. Και με τον Λεβαδιακό και με τον Πανιόνιο φέτος. Ναι. Πετυχημένος φέρει και από τις δύο ομάδες. Για ποιο λόγο να το διώξει. Γιατί είναι ένα λόγο. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν το ξέρω. Το ρεπορτάζ του Πανιόνιου δηλαδή, δεν το ξέρω. Αν ήταν στη δυνατότητά σου να και επηρεάζει καταστάσεις, θα έλεγες διώξει τον. Κοίταξε, μπορεί να είναι κανένας ρουφιάνος από πίσω προπονητής παλιός, τύπου Μάτζιου, να πούμε και τέτοια. Προπονητικά εννοώ, σαν άνθρωπος. Ναι, μπορεί κάτι, θα δω ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής και θα σου απαντήσω. Και θα πάει το μυαλό σου. Άμα είναι ο Μάτζιος, θα ξέρω τι έχει. Συμφωνείς από τον Βικελίδης, έγινε έτσι. Όχι, στους αγώνες box δεν πάω στο Βικελίδης. Στους αγώνες box φωνάζεις. Φώναξε υπέρ ενός αθλητή το οποίο το ξέρω από 8 χρονών. Από 8 χρονών. Ναι, και είναι τώρα 21 και έκανε τρομερή
τρομερό μάτς μαζί με τον αντίπαλό του, ο οποίος έκανε και αυτό σπουδαίο μάτς. Και πορώθηκα, σηκώθηκα από την καρέκλα, έκανα κινήσεις αυτά. Για ποιον μιλάς? Εγώ τον Κωστάκη τον Παπαδόπουλο, στη Σούλτρα που είναι. Λοιπόν, ο Κωστάκης ο Παπαδόπουλος. Όχι Απαδόπουλος, πα. Απαδόπουλος εσύ. Ναι. Λοιπόν, που λες εσύ ότι έπαιζε η αγώνα, έκανε το 4 στα 4. Ποιος έκανε στα 4? Δεν έκανε 4 στα 4. Τέσσερις αθλητές. Λάθος τα διαβάζει. Ο Κωστάκης ο Παπαδόπουλος. Όχι Απαδόπουλος, Παπαδόπουλος. Λοιπόν. Και το απόλυτο 4-4 έγινε με αυτόν και με άλλους τρεις αθλητές. Γι' αυτό λες. Άλλο Κωστάκης, ο Απαδόπουλος. Μετά την επιτυχία του στην Κίνα, έπαιξε με τον Αθηναίο αθλητή Παρασκευά Καβαλάρη. Πολύ και καθιερώθηκε ως ο καλύτερος Έλληνας στην κατηγορία των 66 κιλών. Ήταν μεγάλη μάχη. Ο Μιχάλης Αργύρης με εντυπωσιακή εμφάνιση κέρδισε το Ρουμάνο αντίπαλό του στα 65 κιλά, στα μείον 65. Για να φάει Ρουμάνο είναι δύσκολο. Επίσης από το Ultra Fighter Gym. Ο αθλητής του Δημήτρη του Πουρουτζόγλου, τριαντάφυλλος του Αλεξανδρίδης, επικράτησε εύκολα του Βαλεντίνου Κυριακίδη, αλλά και ο Παναγιώτης Ματσάγκος σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι πυκμαχίας κέρδισε τον αντίπαλό του και πλέον συνεχίζει αίτητος. Πουρουτζόγλου Καβαλιώτης. Ως επαγγελματίας πυγμάχος, μπράβο. Ναι. Οι αγώνες οι οποίοι ήταν εντυπωσιακοί και έγιναν στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην Πηλαία, υπάρχει φωτογραφικό ρεπορτάζ. Και πάρα πολλές εντυπωσιακές φωτογραφίες. Εγώ πήγα φύλαθλος. Στη σελίδα του Ultra Fighter Z. Μπράβο. Έδωσα τα 25 ευρώ μου στους VIPs. Κάθισα. Την παρουσίαση την έκανε ο. Πώς το λένε? Ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Mm-hmm. Και μουσική έπαιζε ο Βαραγιάννης. Να έχεις υπόψη σου. Ήταν το Μετρόπολης εκεί πέρα. Καλά κάνουμε. Φουλ. Ήταν πολύ ωραία αγώνες. Εμένα δεν μ' άρεσε κανένας αγώνας από αυτούς. Μόνο του αυτού μου άρεσε. Του Κωστάκη με τον. Ήταν πολύ. Ισορροπημένος αγώνας με μεγάλες ταχύτητες, εκρηκτικός πολύ. Ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι έκρηξεις στον μπόξο. Και όχι βαράω. Το προπονητή. Όρμα του λέω τριάρια, ανοιχτό είναι. Σκύψε, πες πώς φωνάζεις. Κάνε μην κάνεις, θα έκρηξε φωνή. Λίγο, λίγο, κάνε. Πώς φωνάζεις. Είχαμε τον Ιακώβο, έλεγε κάτσε κάτω από την μπάρα. Σηκώτη το φώναζα. Σηκώτη είναι χτύπημα. Να κάνει χτύπημα. Όχι, σηκωτάρια είναι που τρώσει εσύ. Και εγώ λέω σηκώτη θα ψήσουμε, τίποτα θα φάμε. Σηκωτάρια. Εξήγησα για εμά που δεν ξέρω. Σηκώτη. Ναι, πεντάρι, πεντάρι. Το πεντάρι τι είναι το πεντάρι, να πάρει το λεωφορείο. Το λεωφορείο, ρε. Λεωφορείο λέγεται. Δεν λέγεται λεωφορείο. Λέγεται λεωφορείο. Το πεντάρι τι είναι. Το πεντάρι. Το χτύπημα που είναι. Σηκώτη είναι ή από κάτω σαγόνι. Κάτι ή σηκώτη ή σαγόνι. Πεντάρι, σηκώτη, πεντάρι, σαγόνι. Το σαγόνι. Κοίταξε, εμείς που είμαστε κοντοί. Απλακωθούμε το ψηλό. Εσύ που είσαι κοντός, ναι. Άμα πάω και μαλώσω με το ψηλό, πάω στο ένα μέτρο, μισό μέτρο. Ναι. Θα τον κατεβάσω από κάτω. Ναι. Άμα πάω από μακριά. Με χτυπήματα δηλαδή κάτω από το στήθος. Όχι, είναι κάτω από το στήθος. Μαθήματα πολεμικών τεχνών από τον Κωστήρα του. Πα κοντά, ρε, με τον ψηλό. Πα κοντά, ναι. Πα κοντά, του λες τι έγινε, ρε φίλε. Άντε, το παίρνει φιλαράκι εκεί. Ναι, από κάτω. Κάνει το. Άσε τι καημένο, κάνω. Μη σε νοιάζει τι κάνω. Μη σε απασχολεί. Λέω εγώ τα δικά μου σενάρια, ναι. Τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια. Τι το τριάρια, άλλο λεωφορείο είναι αυτό. Όχι, δεν είναι λεωφορείο, ρε. Λέγε, ρε, λέγε, λέγε. Τι τριάρι είναι η στριφτή που λένε αυτοί. Η στριφτή. Αλλά δεν την κάνει με το σώμα τη ρίχνη. Με το σώμα. Χαμπάρι δεν παίρνει άλλο. Για να έχει μεγαλύτερη δύναμη, δηλαδή η μπουνιά. Δεν βαρά με το χέρι, βαρά με τον νόμο. Δηλαδή βάζει τη δύναμη του κορμιού. Με το κορμί σου βαρά. Με τη φορά που έχει, δηλαδή. Ωραία. Αυτό είναι το τριάρι. Το τεσάρι ποιο είναι. Το άλλο χέρι. Το άλλο χέρι. Το τριάρι είναι το αριστερό και το τεσάρι είναι το δεξί. Το πεντάρι είναι από κάτω. Αυτό που λέμε το κροσέ που χτυπάς το σαγόνι. Ναι, άμα του βρεις το σηκώτη. Γιατί δεν λες κροσέ και λες πεντάρι. Έτσι το λέμε εμείς, έτσι το λέει. Πεντάρι, παιδί μου, είναι στο σηκώτη ή στο σαγόνι. Πέγα μου το σηκώτη, σαγόνι. Ή σηκώτη ή λες σηκώτη. Άσο δύο ποια είναι. Η απλή, η μία. Μία στο πρόσωπο, ναι. Και η άλλη, σαγόνι να βρει. Άσο το δεξί, δύο το αριστερό. Μάλιστα. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα πέντε βασικά χτυπήματα του box, τα οποία. Δεν είναι πέντε. Είναι αποφυγές. Είναι συνδυασμοί. Για την επίθεση. Για ναι, είναι συνδυασμοί. Μα έμαθε τα βασικά τώρα. Ναι. Άσο δύο είναι τα ψηλά, ίσχυα το χέρι. Ναι. Εσύ όταν έδρε του τρει με το κράνο. Τρία-τέσσερα. Πώ του έδρε εσύ, τρία-τέσσερα είναι με το, πώς με το πλάγιο. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Και πέντε είναι από κάτω. Το κροσέπλιο. Μπράβο, ναι. Μάθαμε κάτι. Καλά, τέσσερι κουκουλοφόρου έδρε. Εμένα ρωτά. Πέντε ήταν. Εντάξει. Δύο χτύπησα, μην στα δύο. Δεν χρειάζεται πάρα. Δύο με το του έρδιε. Εκεί τι ρωτά, εμένα. Δεν του έρδιε, έσπασα ρε φίλε δύο κράνια. Του έσπασε δύο κράνια. Μπροστά το πλαστικό. Από τα τζάμπο ήταν τα κράνια από πού ήταν. Τελικά, μάλλον. Μάλλον. Τι, με, αυτά που τα βάζουν τα παιδιά και κάνουν. Ακόμα ράματα έχω, τα βλέπει. Είναι ακόμα ράματα. Α, μπορεί να σε πλάκο σε κάνα απατημένο σύζυγο. Να με πλάκο απατημένο. Κάνα προποτζή. Ξέρω εγώ τι να σε πω. Κάνα απατημένο προποτζή. Απατημένο προποτζή. Και απατημένο.
το εσύ, ρε φίλε, δεν έχει κάνει άλλα ντάλ. Λέγε τώρα, μα πήγε από, λοιπόν, από τον Κεάδα, μα πήγε, λέγε. Ωραίο είναι αυτό. Ναι, δεν σε πετάξανε. Άμα και νιώσουν 3.000 χρόνια πριν, εκεί δεν σε βρήκαν τα κοκαλά σου. Λοιπόν. Ναι, γιατί είσαι ζαβό κιόλα. Το ζαβό είναι δίπλα μου. Ναι, ναι, ναι. Και από χτες, ναι, επειδή είσαι προσωπολάτρης και γουστάρεις πάρα πολύ το Δόνι, προσπαθείς, ναι, να μας πείσεις, ναι, ότι ο Παναθηναϊκός είναι αδικημένος. Δεν είναι. Δεν κεράει το σύμπαν. Και τον Παντελίδη γουστάρω το ίδιο, σαν προπονητές. Δεν είπα. Εντάξει. Έχω, σαν προπονητές. Έχω και για τον Παντελίδη κάτι. Ναι. Εγώ έχω τα χώνω σε όλους. Μπράβο. Δεν χαρίζομαι. Να ξέρεις όμως τη χώνεις, γιατί άμα δεν ξέρεις είναι κακό. Πρέπει να έχεις τη γνώση του αντικειμένου για να ταχώσεις. Θα σου πω. Γιατί εγώ, άμα πάω σε μια πυρηνική φυσική για να ταχώσω τον πυρηνικό φυσικό. Να τα ξεκινήσω. Για ξεκίνητα να πούμε. Ναι. Για κάνουμε τον έξυπνο. Ο Παντελίδης, όταν, ναι, έπαιξε πρώτη αγωνιστική με τον Μπάουξ Τούμπα, ναι, λέει: εγώ δεν πανηγύριζα ποτέ τέτοιο γκολ. Ναι. Τέτοιο πέναλτι. Το πέναλτι που του έδωσε το Γιώχανσον. Ναι. Το πανηγύρισε. Το είδε να το πανηγυρίζει. Το πανηγύρισε. Πώς το πανηγύρισε. Το πανηγύρισε. Τι πήγε στην κερκίδα και φώναζε και τι πρέπει να κάνει, δηλαδή, όπως τον Κλοπ. Σαν τον Κλοπ. Τι, όπως... τι πανηγύρισε. Και τι έγινε. Τι να πει, δεν θέλω να μου το δώσει τον κόλλο αυτό. Ήταν πέναλτι. Ποιο. Ήταν πέναλτι. Ποιο πέναλτι. Το πόδι του Γιώχανσον και το κορμί που έδωσε πέναλτι υπήρχε. Έκανε λάθος ο διαιτητής. Έκανε λάθος. Και το πανηγύρισε. Τον είδε να πανηγυρίζει. Πανηγύρισε. Πανηγύρισε. Άρα είναι λάθος. Θα το στείλουμε να κάνει νηστεία 40 μέρες τώρα που έχει. Είναι λάθος. Δεν λέω ότι είναι εγκληματίας. Είναι λάθος. Ναι. Λοιπόν, και ο εγκληματίας εσύ που έχουμε έναν ποδοσφαιριστή που στην εκτίμηση τη δική μου ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Μιλάω για τον Μανώλη το Σιώπη. Τι έκανε ο Μανώλης ο Σιώπης. Ο οποίος μετά τον αγώνα, ναι, ποδοσφαιρικά, μη. Για τους κουτοπώνιους και ειδικά για κάποιους σαν και εσένα που. Εσύ τώρα θέλουμε. Τι είσαι, η κόμενα του Σιώπη, εσύ τώρα δηλαδή τι είσαι. Τι είσαι εσύ. Πάκουνα, δηλαδή. Ναι, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει με το ίδιο φίλο. Ναι. Εντάξει. Στο Άγιον Όρος τι έκανες. Με άλλο φίλο πήγαινες. Με το ίδιο, με άλλους. Γιατί δεν κατάλαβα. Πήγαινες με άντρες, με γυναίκες. Δεν έκανες σεξ. Ήσουν άσεξος. Στο Όρος να κάνεις σεξ. Απαγορεύεται. Ξέρω κι εγώ. Πάλι τη βλακεία. Τη μία κάνετε ή δεν κάνετε. Δεν κάνετε. Εντάξει, παρακάτω. Λέει. Λοιπόν, δεύτερον. Δεύτερον, σήμερα, λέει συγγνώμη γιατί είναι γνωστό ότι οι προπονητές, ναι, λένε μην κάνεις τάκλινγκ ποτέ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ναι. Δίνεις το δικαίωμα, ναι, στο διαιτητή, ναι, να σφυρίξει πέναλτι. Αφού είναι πέναλτι. Η, ναι, μόνη περίπτωση που κάνεις τάκλινγκ είναι αν, ναι, η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα. Ναι. Λοιπόν, ο Σιώπης κάνει τάκλινγκ, ναι, στην μπάλα. Ναι. Τη βρίσκει. Ο Μπουζούκης. Τη βρίσκει. Ο Μπουζούκης είναι επανέξυπνος. Τώρα μα έτσι κάτω τις μπουνιές, θα φταίω εγώ. Δεν πάει να κάτσω. Δηλαδή, ποια μπάλα βρίσκει. Βρίσκει μπάλα ο Σιώπης. Δηλαδή το λαϊκισμό που κάνετε για να πουλήσετε στον Άρη. Γιατί να κερδίσετε, ναι, τι έχουν να κερδίσετε. Γιατί, για να κερδίσετε. Γιατί είστε γλύφτες. Τι έχουν να κερδίσετε. Είστε γλύφτες. Ποιο είναι το όφελος. Το όφελος, ναι, να πάρεις και τους Αριανούς να τους κάνεις φίλους. Χεστήκαν οι Αριάνοι με γιατί σένα. Γιατί να τους κάνω. Θα σου πω εγώ τι, ναι, έγινε με τον. Δεν υπάρχει πέναλτι. Λοιπόν, κανένα πέναλτι. Τώρα θέλετε να γλύψετε επειδή η Θεσσαλονίκη μετά τον Πάο να γλύψετε τον Άρη. Γλύψτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για μένα είναι τρία πέναλτι, τα δύο είναι και το άλλο δεν είναι. Από δηλαδή πέρα... μπορώ εγώ να λέω ότι κάτι διαφορετικό ή οποιοδήποτε άλλο. Εσύ μπορεί να λες ότι θες. Εσύ μπορεί να γλύψεις ό,τι θες γιατί είναι και γλύψου. Να κάνεις δημόσια σχέση. Γιατί να μην γλύψουμε το δικό σου. Ποιο είναι το γλύψουμε. Δεν κατάλαβα. Γλύψουμε Παναθηναϊκούς. Δηλαδή τι έγινε. Φυσικά. Ναι. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δηλαδή ο διαιτητής να στηρίξει υπέρ του Άρη να κερδίσει τι. Πρωτάθλημα. Ευρώπη. Είσαι Αριανός και φωνάζεις. Τι φωνάζεις. Όχι, γιατί αυτά που λες είναι απίστευτα. Είναι αδιανόητα. Παίρνει την μπάλα ο ταχύτατος Μπουζούκης με, ναι, το αριστερό πόδι. Γιατί δεν είναι γρήγορος και ο Σιώπης. Και ο Σιώπης είναι γρήγορος αλλά κάνει τάκλιν. Ο Μπουζούκης είναι έξυπνος, ναι, και βάζει το πόδι του, ναι, να φανεί ότι τον ανατρέπει. Ναι. Έχει περάσει το κορμί του Σιώπη. Μετά το δευτερόλεπτο σκέφτεται ο Μπουζούκης τώρα. Μα έχει γίνει πολλές, ναι, φορές. Έχει γίνει πολλές φορές. Δεν κατάλαβα. Ναι. Είναι λίγοι οι ποδοσφαιριστές. Τώρα τι θα κάνουμε. Κάνουμε δημόσια σχέση με τους Σουπεράδες και τον Καρυπίδη. Ποιο Σουπεράδες, ρε. Για να πάρουν την εφημερίδα. Πλάκα μου κάνει. Για να μας διαβάσουνε. Κοίταξε, η εφημερίδα ήταν να πουλήσει το πούλησε. Ναι, όχι, τι, τώρα τι, μιλάμε εδώ. Ναι, άμπρα, έχεις άποψη. Έχω άποψη. Τεκμηριώσέ την. Δεν είμαστε εδώ πέρα στο Άρτα γλύφη. Είναι σφαγή. Θα ήθελε πολύ να είσαι στο Άρτα, αλλά δεν είσαι. Δεν είμαι. Και θα κλείσει και θα γίνει και γουέμ. Μαγκιάσου! Μαγκιάσου, να λες την αλήθεια! Είναι σφαγή του Παναθηναϊκού, ναι, γιατί στο 7ο λεπτό το, ναι, ακυρώνει κανονικό γκολ. Είναι στην ίδια ευθεία ο παίκτης του Παναθηναϊκού, τριπλάρει τον τερματοφύλακα. Δεν έβαλε γκολ. Δεν έβαλε γκολ. Όχι. Τον έχει περάσει, γιατί δεν έβαλε γκολ. Δεν έβαλε γκολ. Βράζει το παραμύθι τώρα. Έδειξε γραμμή. Έδειξε τηλεόραση. Ναι, έδειξε γραμμή τηλεόραση. Κάτι. Ήταν στην ίδια ευθεία. Εκτός από κουφώσει και κάτι. Δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος εκεί. Τι ανθρώπινο λάθος. Ανθρώπινο λάθος. Ανθρώπινο λάθος ήταν. Στο 7ο λεπτό το κάνει 0-1 ο Παναθηναϊκός. Ανοίγεται ο Άρης λογικά και του κάνει τον πάτο σαν τον βάζω. Ανθρώπινο λάθος δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, ήρθατε να γλύψετε τώρα στο τουρκό ραδιόφωνο.
Σε ποιο? Ήρθατε στο τουρκό ραδιόφωνο που λέτε όλοι, όλοι από πίσω αυτό, ναι. Να γλύψετε τον Άρη. Όπα. Δεν γουστάρουν οι Αριανοί γλύψιμο. Γιατί εσείς, ο Στήμιλας. Εγώ μιλάω σουδέτερος. Και λέω ουδέτερος. Τον Άρη, τον χάρηκα, όπως και τον Παναθηναϊκό, δύο ομάδες που μου παρουσιάσαν ένα σχετικά για τη Σούπερ Λίγα καλό θέαμα. Συμφωνούμε. Μετά από 1,5 μήνα που λέω ότι ο Άρης είναι παιδική χαρά στη φυσική κατάσταση, ξυπνήσατε να βρίσετε τον Ερέρα που είναι 5.000 χιλιόμετρα μακριά. Ενώ την ώρα που γινόταν τα εγκλήματα, οι προπονήσεις, παιδικές χαρές, μόνο ο Ραπτόπουλος μιλούσε. Τρυπίδες. Λοιπόν, με κοιτάς μπούλι, θα στην κάτσω και είμαι και σε φόρμα. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, η φυσική κατάσταση του Άρη την είδατε ότι δεν είναι σήμερα, ενώ 1,5 μήνα δεν τη βλέπατε. Και το άλλο είναι ότι βρίζεται και το Παντελίδη μερικοί άμπαλοι Αριανοί, γιατί ο Φουκαράς, ενώ έκανε το pressing στο κέντρο και έκανε μεγάλο παιχνίδι ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο, άσχετα από τις διαιτητικές αποφάσεις, δεν με ενδιαφέρουν εμένα τόσο πολύ. Μπορεί να είναι λάθη των διαιτητών και παίζουν και αυτά στο παιχνίδι. Ωραία. Έπαιξε ωραία μπάλα μετά το 65. Ο Άρης κουράστηκε λογικά, γιατί είναι αγύμναστος και δεν φταίει ο Παντελίδης που είναι αγύμναστος ο Άρης. Τώρα είναι το Παντελίδης. Και τον έβαλε τέταρτο χαφ και τρίτο στόπερ. Τι θέλατε να κάνει, ρε? Να πάει μπροστά και να φάει τρία σαν τον Ερέρα. Δεν έχασε. 1-1 μπορούσε να το πάρει. Έβγαλε αντεπιθέσεις ο Άρης πολύ ωραίες και τις έχασε. Και έπαιξε ο Άρης όπως πρέπει να παίξει μια ευρωπαϊκή ομάδα. Ποιος είπε όχι? Ψάχνετε να βρείτε το πέναλτι άμπαλι, κριτική. Δεν κατάλαβα. Λέω είναι το κομμάτι το οποίο διαφωνούμε. Πέναλτι είναι. Τι να το κάνουμε δηλαδή? Μπορεί κάποιος να χαιρετίσει. Τι με νοιάζει εμένα? Ρε, εγώ με σχαριλάω γεννήθηκα. Ο πατέρας μου εκεί με έβαλε. Είπα όχι. Πάω το γλύψω εγώ τον Αριανό. Δεν κατάλαβα. Γιατί λοιπόν, η άλλη γνώμη είναι γλύψιμο? Δεν είναι. Είναι γλύψιμο. Γιατί? Για πουλήσεις 5 φύλλα παραπάνω. Ποιο το όφελο? Απαράτα με φύγει. Άντε μη σου δώσω κανένα μπάτσο, γιατί πολλά λες, εντάξει. Άντε γιατί το παράκανες. Δισκοπάλα με χέρια. Όλα τα λεφτά είναι το βίντεο κλιπ, τίποτα άλλο. Μία τραγουδίστρα και χίλιοι ναύτες. Εντάξει. Τι γαυγίζει μετά είναι αυτά, ποια γαυγίζει? Η Σερ. Ποια είναι η Σερ? Η Σερ. Δεν είναι ο Σερ, η Σερ, η τραγουδίστρα. Η Σερ, τι είναι? Εντάξει, λέει αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Η Σερ το λέει. Ναι. Ναι. Και έχει ένα βίντεο κλιπ καταπληκτικό, το οποίο είναι η ίδια. Φοράει σαν να μην φοράει τίποτα. Και είναι σε ένα πολεμικό πλοίο με χίλιους ναύτες. Είναι η Σερ και άλλη χίλη. Ρε σήκω και να μάθω εδώ τσόντα, πατάω στο U-Port και βλέπω, δεν χρειάζεται να ακούσω τη Σερ να πούμε. Είσαι ηλίθιος. Τι ήταν, τραγουδίστριες. Τραγουδίστρια. Μια χαρά τραγουδίστρια, ενώ και. Τραγουδίστρια η Μαριμέλα. Απλά χρησιμοποιεί. 80 χρονών, 150 χρονών, πάει και τραγουδάει. Αιδών είναι. Αιδών δεν είναι Βιζόν. Γιατί για... αυτή δεν έχει καλή φωνή. Δηλαδή, σήμερα για να γίνει τραγουδίστρια πρέπει να είσαι κορμί. Και να έχει και ένα ταβάν, να πούμε, να σε βγάζει. Αυτά τα λέγαμε εμείς το 1990. Μπράβο, ρε κόκκινε, ναι. Πού τα έλεγες με τον Παΐσιο, τα λέγατε αυτά, το 90. Με τον Παΐσιο είναι το 86, μην μπερδεύεις. Το 86, δεν λέγατε τέτοια. Μετά χάλασε. Για τραγουδίστρες, δεν μιλάγατε εκεί πέρα. Δεν μιλάγατε. Άντε, πάνε στα θέματα τώρα. Έλα, πάνε στα θέματα. Τι έγινε Παναθηναϊκή, παρεξηγηθήκατε που λέω ότι δεν είναι πέναλτι? Να φωνάζετε όσο θέλετε. Εντάξει, θα ακούτε την αλήθεια. Να πούμε δύο λόγια. Λοιπόν, καταρχήν να πω. Καταρχήν να πω ότι μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Στέρκιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσο Αριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά, κλειδαρά, στο 85-27-27. Λέγε το. Ο προπονητής του Άρη, όπως και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, κάναν τα σωστά και οι δύο. Ο ένας του τραυματίστηκε, ο Γιώχανσον, πετάει το δόνι, το γιο του. Ωραία. Και πάει τον Μπούγκουρα δεξί μπακ. Το βλέπει ο Βρικόλακας, ο Παντελίδης. Πετάει από εκεί τον Γκαρσία πάνω στον, πώς το λένε, πάνω στον Μπούγκουρα. Γιατί ο Μπούγκουρας είναι μπακάκος. Σεντερ μπακάκος, άμα το βάλεις και στη γραμμή είναι μέτριος στόπερ. Δεν είναι για τα μεγάλα δεδομένα ενός μεγάλου Παναθηναϊκού, ενός ΠΑΟΚ κτλ. Σε αυτό το Παναθηναϊκό στέκεται. Ως τρίτο στόπερ πάλι. Ο άλλος δε έχει βγάλει τον Γκαρσία που χθες δεν ακούμπησε την μπάλα. Βάζει τρίτο στόπερ, βγάζει τον Ντεκινή, βάζει τον Ματία γιατί κουράστηκε ο Ντεκινή και τι κάνει. Σου λέει θα μπείτε από την πλάγια γραμμή, θα σεντράρετε. Ναι. Θα σεντράρετε ψηλά. Έχω τον Δελιζής ο οποίος είναι καταπληκτικός και το βλέπω και το χαίρομαι. Το Βέλεθ που είναι πολύ καλός και έχω και το Μαυράι. Τρία στόπερ θα πηδήξουν με το Μακέντα
και τον Καμπέτσι γιατί μου βάλε δύο φορ. Στου δύο φορ πρέπει να βάλω τρία στόπερ, εγώ ένα τέταρτο. Πολύ ωραία το έκανε. Ωραία. Για να εξηγήσουμε σε αυτού του γκαλλικού και του γιαράκικου, να πούμε του μασχετικού, πώ παίζεται η μπάλα. Και άμα γίνει χαμηλά ιστορία, τι έχει και την πάρει ο Μπουζούκη. Έχω το Σιώπη που είναι το ίδιο ταχυδυναμικό, γρήγορο και να τον πάρει αυτό. Okay. Έτυχε λοιπόν η σέντρα να πάει συρτά. Και έτυχε να πάει ο Σιώπης γιατί έχει αυτοπεποίθηση πάνω στον Μπουζούκη που είναι ο νέος Δωμάζος. Στον Παναθηναϊκό τα επόμενα 5 χρόνια ο Μπουζούκης άμα δεν τρελαθεί, άμα γυμναστεί και άμα γίνει σωστός όπως τα έκανε ο Πέλκας και ο Λιμνιός και ο, πώς το λέει το άλλο παιδάκι, ο Κουλούρης, θα γίνει ο νέος Δωμάζος. Πεχταράς είναι ο Μπουζούκης. Να μην κλαίει ο Σιώπης για το πέναλτι. Πάνω στον Μπουζούκη, δεν κλαίει ο Σιώπης. Ποιος θα είναι το επόμενο δεκάρι της εθνικής ομάδος. Για μένα. Πάει το παιδί. Κατέστρεψε. Ο K-Boy. Ακούστε το. Στο 7ο λεπτό και άμα δώσει. Και άμα δώσει, και άμα δώσει τέτοιο πέναλτι ανάποδα στον Άρη ή στον Πάοκ, όχι. Θα αρχίσετε του διθυράφου, η διαιτησία και η διαιτησία. Λοιπόν, χαίρομαι τον Δόνη, ο οποίο μετά το μάτι δεν ασχολείται με τη διαιτησία και έχετε αυτό το σύνδρομο τη χωριατήλα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, πρωτεβουσιά. Ναι. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Άκουρε, κοιτάξτε κάτι μούτρα, ρε. Κοιτάξτε ρε, κάτι μούτρα, ρε. Ωραία, το πρωτεβουσιάνο. Κάνε άξ τον αγκώνα. Μίλα, τι να βάλω. Κάνε άξ τον αγκώνα το μαύρο από πάνω. Άξ. Τι είναι το άξ. Πού να το ξέρει το άξ. Αυτό τα σπρέι που βάζω στι μασιά. Πού να ξέρει τι βάζω, ρε. Αυτά. Άντε τώρα δεν θέλω. Θα με κράζουν για άλλο. Λοιπόν, καλά δείτε, τέλμα. Γλύφτε τον, έλα. Βγάζετε μια, τι να τον γλύφω. Έλα, γλύφτε τον Δόνη. Γλύφτε τον Κατσιάπη, να σου δώσει κανένα ψάρι. Εμένα με τον Δόνη δεν μου δίνει ψάρια. Ούτε εμένα, σε σένα. Σε σένα έκανε τραπέζι. Κατάλαβες. Μάθε να αξιολογείς τους καλούς προπονητές με τους μέτρους. Είπα εγώ ότι είναι κακή. Λοιπόν, άσε την παραμύθια. Με το να λες ότι σφαγιάστηκε ο Δόνης. Ερώτηση. Μιλάει ο Παναθηναϊκός. Σφαγιάστηκε ο Παναθηναϊκός. Ποιος Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Θα το πω εγώ τώρα. Ο Παναθηναϊκός που χαριστικά παίζει στη Super League. Να μην το ψηφίζαν οι φίλοι σου, είπα οξύδες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο παρελθόν έχει κάνει χίλια μύρια. Δεν με ενδιαφέρει. Τι λες τώρα, να κάνει ο Αριστή, να πάρει το πρωτάθλημα. Ρε, καταλαβαίνεις το έργο. Άστε το γλύψιμο. Δεν γουστάρει ο κόσμος γλύψιμο. Δεν θέλει ο κόσμος γλύψιμο. Θέλει μια καλή κριτική, τίμια. Εντάξει. Και ποιο το όφελο του Άρη, αμαντά. Συγχαρητήρια. Σταμάτανε που βγήκατε τώρα να κάνετε τον Άρη αφάντα. Τώρα ξυπνήσατε. Τώρα που ο Άρης πουλάει, τώρα ξυπνήσατε. Άστε τον Άρη. Δίκαια θα τον φέρεσε. Εντάξει. Σε μένα δεν άμυλα για τίποτα. Άστε τώρα την παραμύθα τώρα. Σε τον μένα. Άρη. Άσε να ακούσει ο άλλο το άλλο το ράδιο. Το Άρη, το γέλο ράδιο. Ας κοιτάξει. Άσε τώρα. Θέλει. Σένα θα ακούσει ο Αριανός. Εννοείται. Α, παράταμε ρε τώρα. Λοιπόν, τελειώνω με τον Άρη και πάμε στα άλλα θέματα. Όχι. Η χωριατήλα που βγάζεται στον Άρη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και το κόμπλεξ είναι ότι ο Δόνης βγαίνει σφαγμένος και δεν ασχολείται με τη διαιτησία και εσείς βγάζετε ανακοίνωση και ανασκευάζετε. Το έκανα μπέναλτ και μετά το ανασκευάζει ο Σιώπης γιατί το είπες και λακαμίες τώρα. Έχει άλλα μάτς. Έχει άλλα μάτς. Θες να μιλήσουμε σοβαρά. Χωριατήλα βρωμάτε. Τρακτερήλα βρωμάνε οι φτέρνες σας. Σταματήστε το αυτό. Εσφαγιάζει ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλός ο Άρης. Πέπεσε ο Άρης μετά. Ανέβηκε ο Παναθηναϊκός λόγω βιολογικής κατάστασης την οποία είδατε σήμερα μετά από δύο μήνες. Κλείστε την πριμάδα την παρένθεση, πάνε στα άλλα θέματα. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Τι να χωρίζει. Ούτε μπορεί. Εσύ φαγώθηκες. Τώρα που πήρε ο Ριχάρδος του τέτοιου, του κοντό δικηγόρο θα βγει έξω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τώρα που πήρε ο Ριχάρδος, λέει το δικηγόρο, ναι. Το μεγάλο το δικηγόρο, του μοντελοπνίχτη, θα είναι έξω. Στις φυλακές ο Ριχάρδος. Μισό. Ο Κλάους Αθανασιάδης θα πετύχει γκολ το 2024. Έβαλε κολοκλάδο. Ο Κουλούρης είναι πλατιπόδι. Μισό λεπτό. Να συνεχίσω. Μισό λεπτό. Λέγε, ναι. Από νομικά, επειδή είσαι άσχετος, ναι, το 19 είχες δικαστήριο, πήγες έξω. Το 18, ένα χρόνο πιο μπροστά, ηλίθιε και περίμενες εκεί έξω. Συνέχισε. Δεν ξέρεις από νομικά. Είναι προφυλακιστέος. Θα αθωωθεί ο άνθρωπος. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Ναι, ξινός. Είναι προφυλακιστέος. Δεν καταδικάστηκε. Ηλίθιε. Από νομικά είσαι πανάσχετος. Φίλε, γιατί πράγμα, σκότωσε κάποιον. Τι. Σκότωσε κάποιον και είναι προφυλακιστέος. Ξέρεις. Σκότωσε ξέρεις κάποιον. Ότι κατηγορείται και για φόνο. Ρώτησε. Ξέρεις ότι κατηγορείται. Πες δεν ξέρω. Σκότωσε δεν το ξέρω. Κάποιον. Πες δεν το ξέρω. Πες μου, σκότωσε. Κατηγορείται και για αυτό. Αλλά δεν το ξέρεις το έργο. Ναι. Δεν τα ξέρεις τα νομικά, δεν ξέρεις τις δηλαδή, τρίπλες. Εσύ πήρες, έμαθες, ρώτησες. Εγώ λέω ότι είπες, θα είναι, εγώ ξέρω ότι είναι μέσα. Ότι η ζημιά η οποία παθαίνει τώρα, γιατί έχει το τεκμήριο της αθωότητας, είναι τεράστια. Τι ζημιά είπα, δε ρε κόκκινο.
Ξέρεις τι οικονόμησε αυτός. Αυτός έχει να πρικίσει 80 νύφες. Εσύ έχεις να βγάλεις το μήνα. Σήμερα, άμα πας απάνω και χτυπήσεις και δεν σου δώσουν λεφτά, θα ζητάς δανεικά από το ζητιάνο της γειτονιάς που παίζει ακορντεόν. Άσε τώρα, μη συγκρίνεσαι τώρα. Πάνε στα άλλα τα θέματα τώρα. Μην μας κάνεις τον έξυπνο. Άντε, τελείωσε. Σε σένα κάνω τον έξυπνο. Μην κάνεις τον έξυπνο. Κοινωνικός, ποδοσφαιρικός, λογιστικός. Ναι. Τι θες να πει, κοινωνικός, ναι. Θρησκευτικός ακόμα και τις παραβολές έχεις μπερδέψει. Ναι, καλά, που είσαι. Καλά που είμαι. Καλά που είμαι. Να ανάψω μια λαμπάδα. Να ανάψει μια λαμπάδα. Δεν φτάνουν μόνο οι εκτός αέρα, θέλει και εντός αέρα. Τι άλλα, έχεις τίποτα άλλο να μας πεις. Έβαλε ο Κλάους γκολ. Φωταγωγήθηκαν τα Γιάννα και δεν μιλάνε. Δεν είδες, δηλαδή, συγγνώμη. Έκανα όρθι σε. Έχω μια ερώτηση. Στην κεφαλιά, του είχα συμπάλα. Του είχα συμπάλα. Και εγώ να κάτσω και να το στάρω, θα το βάλω. Έχω μια ερώτηση. Άτε, έβαλε ο Κλάους γκολ. Είναι από τα θέματα τα οποία δεν διαφωνούμε πολύ πολύ. Συμφωνούμε. Ότι ο Κλάους με τις. Άμα βάλει τον κούλι τον Αποστολίδη εκεί τον κούλι. Κάμω το κεφάλι. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, όχι, δεν μπορώ να μιλήσω. Άμα. Τι. Έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα 1 εκατομμύριο φορές. Και συμφωνούμε ότι ο Κλάους έχει αδικήσει τον εαυτό του. Βράσει τώρα με τον Κλάους, θα ασχοληθώ τώρα. Τον βλέπεις όμως ότι ο Πετράκης το χρησιμοποιεί. Γιατί έχει άλλον. Γιατί. Γιατί δεν έχει άλλον. Γι' αυτό. Δεν μπορεί να βάλει τον. Ποιο να βάλει. Τον ναι, ποιο ναι. Τον ναι. Του πάω, τον άλλον. Που τον πήρε δανεικό να τον βάζει. Όνομα έχει. Του δεν έχει άλλον. Του. Ένα ξηδά έχει. Του. Τον έβαλε εκεί. Άμα βάλω τον κοστί. Άμα του ξαναπώ όνομα εγώ όταν ψάχνετε να με φτύσει. Ποιον ποιο Πάοκ έχει. Ποιον έχει. Ποιον πήρε από τον Πάοκ. Ποιον ένα δεν πήρε από τον Πάοκ. Πήρε ένα οχταράκι το οποίο. Το Μιστακίδη. Το Μιστακίδη. Φόρινο Μιστακίδη. Δεν μπορεί να το βάλει κατά συνθήκη φόρ. Κατά συνθήκη αργά. Από τον έξω τον Κλάους δεν έχει προτιμότερο. Όχι. Όχι. Εσύ δεν τον έβαζε. Ε τι κάμε. Με το κατά συνθήκη συνέχεια θα είμαι. Θα βάλω και το φόρ μου. Θα βάλει και το φόρ. Και περιμένει πότε θα γίνει το θαύμα που έγινε το θαύμα. Δηλαδή και έβαλε γκολ. Πάτε στον Άγιο, πώς το λένε αυτό που ήταν στη Μυτιλίνη. Έναν Άγιο, πώς το λένε, δεν ξεχνάω. Ραφαήλ. Ενώνει χέρια, κόκαλα, στραβώνει τα ισιόνι. Πάτε ανάψτε λαμπάδα που έβαλε ο Κλάους γκολ. Άμα αφήσω τον Κωστίκο 58-62 χρονών εκεί στη τόση περιοχή, 10 τέτοια θα κάνει. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Τον Κωστίκο. Πόσο χρόνο είναι ο Κωστίκο. Το 57-61 χρονών. 58-60 χρονών. Το βάλω εγώ παιδαρά, ίδιος ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Το πετάξω μέσα σε σεντερφόρ, ναι. Στη μικρή περιοχή. Να κάνει άλλο στη σέντρα. Να πηδήξει το δεύτερο δοκάρι να μούρει στα πόδια. 15 σου κάνω εγώ. Άσε με τον Κλάους τώρα, σαν γλαμάρα έβαλε γκολ ο Κλάους. Πα στα άλλα θέματα, εξυπνάκια. Έμαθε την μπάλα με τον Κουτσοπαναγί. 8 ε 8 ε. Εσύ θα μιλήσει για Ερακλή. Τι να μιλήσω για Ερακλή. Την τρύπα του Όζοντος. Τι να μιλήσω για τον. Ποια είναι τρύπα του Όζοντος. Την τρύπα του Όζοντος. Για πες πώς. Α, σήμερα κοκκι. Πώς. Περισσότερα βραβεία σκηνοδεσίες πήρε ο Αγγελόπουλος από ό,τι εσείς πρωταθλήματα και κύπαλα. Και Ευρώπες. Μια... Εσύ τι πήρες. Τρεις φορές βγήκατε στην Ευρώπη. Ένας περιπτεράς εκεί, ο Ξούλουπας σας έβαλε. Η ομάδα της καρδιάς σου τι πήρε. Α, σε μέχρι δεν έχω καρδιά. Άμα θες συμπαθούσα και την ΑΕΚ κάποτε, έχει πάρει ντάβλια. Α, σε μην πάρουν. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το αν ήταν ή όχι πέναλτι του Παναθηναϊκού. Με ενδιαφέρει. Παναθηναϊκού. Μπορείς να ακούσεις και να μιλες βλακίες. Ναι, ναι. Με ενδιαφέρει πως ένας διαιτητής με έβαλε από το πρώτο τετάρτο να είμαι πίσω στο σκορ χωρίς να ταξίζω. Χωρίς να πρέπει. Είναι αλλίωση αγώνα αυτή. Ο Άρης αν παίρναν τα λεπτά και αγχωνόταν για γκολ, δεν γινόταν. Όλο το μάτς άλλαξε υπέρ του Άρη και κατά τον Παναθηναϊκό. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, σιγά μην το πείτε. Διαβάζω το μήνυμά σου. Ναι, γιατί να μην το διαβάζει. Φασίστα είσαι, δημοκράτη είσαι. Τι θα πει, χάρη του κάνει που διαβάζει το μήνυμά του τώρα δηλαδή. Δεν είναι υποχρεωμένο να συμφωνήσω. Δηλαδή, ερώτηση. Ναι, ερώτηση. Γιατί τόσα χρόνια προσπαθούσατε να μα πείσετε, ναι, ότι οι διαιτητές έκαναν ανθρώπινα λάθη και εδώ τώρα διακρίνεται όλοι ότι υπάρχει δόλος υπέρ του. Κόκκινε. Κόκκινε, μην προκαλείς για να σε πάρω τηλέφωνο. Ο Σκιώπης ο ίδιος είπε συγγνώμη για το πέναλτι που έκανε. Μη με αναγκάνει να παγκαλέσω άμπαλο. Πες το. Επειδή χαριστικά λες παίζει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να τον απαυτώνουν σε κάθε μάτς. Εγώ λέω ότι ισχύει. Εσύ πες ότι δεν ισχύουν αυτά που λέω. Εσύ πες ότι θες κόκκινα. Ακούγες και ακούγες. Γιατί δεν λες τα κόκκινα βάλει αυτό που έλεγε εσύ για παιχταρά το Λουκίνα. Α, έχει το Λουκίνα. Γιατί δεν βάζει το Λουκίνα. Το Λουκίνα. Ναι. Ο Λουκίνας. Ναι. Ο Λουκίνας είμαι τον Περώνησε για ψισταριές. Ο Λουκίνας. Ο Λουκίνας. Ναι. Ο Περώνης είναι 35 χρονών. Είναι γέρος. Ο Λουκίνας είναι 23-24 πόσο είναι. Γέρος μικρό παιδί. Σαν το γέρο είναι κι αυτός. Άμα ήταν τον έβαζα, τον κρατούσε, λες να είναι φλάκας, ο άλλος να μην τον έβαλε. Τον έβαλε σε ένα παιχνίδι κυπέλλου και βάλει 3 γκολ. Στο κύπελο βάζω και εγώ κόλλα, με βάλει. Και ο άλλος είναι 3 και δεν έχει κάτω. Άσε με μόνο και τώρα. Άιτε. Ο άλλος λέει θα χαθεί ο Μπουζούκης. Εγώ λέω ο Μπουζούκης είναι το επόμενο δεκάρι της Εθνικής με το Χατζηγιοβάνι Εκστρέμ. Αυτό λέω εγώ. Και έχει ένα πόδι φαρμάκι και ταχύτατος και μπαλαδόρος και γκολ κάνει. Και είναι παιχταράς. Και όλοι, να μην κάνει. Όλοι οι τηλεοπτικοί καθηγητές διαιτησίας το δώσαν offside. Ποιο? Του 7ου λεπτού. Του 7ου λεπτού. Και πού ξέρω εγώ τι συμφέροντα έχουν αυτοί και από πού παίρνουν μισθό. Πού ξέρω εγώ από πού παίρνουν μισθό. Αυτό δηλαδή, καθηγητής διαιτησίας τι είναι. Παλιός διαιτητής. Παλιός διαιτητής τι είναι. Κάνω πίπα στο δυνατό. Magic Life. Τι είναι οι διαιτητές. Τι είναι περισσότεροι. Απατεώνες είναι περισσότεροι.
Τι είναι διαιτητές, καθηγητής διαιτησίας, τι πρέπει τώρα να φορέσει και το φράκο που φοράνε στο Λονδίνο και παίρνουν το. Άσε με καημένα τώρα, καθηγητής διαιτησίας τώρα. Άσε με καημένα τώρα. Τα ρεζίλια των σκυλιών τώρα. Άσε, καθηγητής διαιτησίας. Που ξέρω εγώ αυτό τι συμφέροντα έχει. Τα μάτια μου τι λένε. Όσο βλέπω και ακούω και μυρίζω και περπατώ, θα έχω την άποψή μου. Πάω κάτσω εδώ αθλητικά την Κυριακή για να βγάλω άποψη. Καθηγητής διαιτησίας. Ποιο μίλησε και εκεί. Άτσε με καημένα τώρα. Μου ήρθαν εδώ βάλα γυναίκες διαιτητές τώρα. Χαμπάρι δεν πήρε στη γη. Και τι έγινε που βάλανε. Ας βάλουν και τους τραβεστί διαιτητές να βάλουν, ξέρω εγώ. Και... Γιατί αφήνεις, δηλαδή είσαι ρατσιστής με τον ποιον θα βάλουν. Ναι, με ρατσιστής. Δικαιώ... Στην μπάλα είμαι ρατσιστής, ναι. Γιατί είσαι. Παγορεύεται γυναίκα διαιτητής. Ένα που υπάρχει. Κακός υπάρχει. Όταν οι φίλοι σου κουρουμπίλια ναι. Γινόταν αιτήρα κλείνα με 10 παίκτες μέσα στην Τούμπα, ναι. Δεν έλεγες τίποτα. Δεν έλεγα τίποτα. Ε. Τίποτα δεν έλεγα. Αυτό είναι. Όταν για ένα σακουλάκι το, που έκανε τότε τραυματίστηκε στο Χαριλάου για ένα μπουκαλάκι ναι. Και τιμωρήθηκε ο Άρης, δεν έλεγες τίποτα. Ναι. Τώρα γιατί λες. Είπα, σκίσει και η φτέρνα της. Σκίσει και το καλτσόν της. Ναι. Έχει φέρατε τις γυναίκες. Είναι που είναι οι άντρες για τα πανηγύρια διαιτητές. Με φέρατε και οι γυναίκες διαιτητές. Ρε φίλε, πάρ' το χαμπάρι. Τι. Οι μόνοι διαιτητές οι οποίοι δεν μας φαίνονται περίεργοι ναι. Είναι οι ξένοι. Καλά κάνουν. Είμαστε ανομαλάρες. Όχι, δεν είμαστε ανομαλάρες. Είμαστε ανομαλάρες. Όχι, 400 λοιπόν. Χρόνια σκλαβιάς. Και άλλα 150 με τον Όθωνα και τους άλλους και τους Αμερικάνους, τους προξένους, σας δημιουργήσανε και μας δημιουργήσανε τέτοια κατάλοιπα. Ξενομανίας, ξενοφοβίας κτλ. Το κατάλαβες κόσμο. Πες ό,τι θέλεις. Πάω ό,τι θέλω, το σωστό λέω. Ελευθερία γνώμης. Υπάρχει άλλο κράτος 400 χρόνια σκλαβωμένο. Πολλά, και να και ευχαριστημένη. Πολλά, πολλά. Και η εκκλησία της και οι παπάδες της. Πολλά, και οι εμποροί της. Πολλά, πολλά. Άντε, δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλά σου λέω. Πολλά κράτη. Πες μου ένα. Πολλά. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Πες μου ένα κράτος 430 χρόνια πόσο ήμασταν εμείς σκλαβωμένοι και να είμαστε και ευχαριστημένοι. Για ψάξε λίγο τις απικίες, τις Ολλανδικές. Τι να ψάξει απικίες, θες απάντηση. Τι να ψάξει απικίες. Όταν κάνεις τον τα έξυπνο, φώτα του πολιτισμού. Όταν έξυπνο. Και όταν κάνεις τον έξυπνο. Όταν έχουν απάντηση. Ναι. Μην αλλάζεις κουβέντα. Ποια απικία, όνομα. Υπάρχουν οι γαλλικές απικίες. Όνομα. Οι Ολλανδικές απικίες. Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια. Χίλια. Χίλια. Ναι. Πού είναι, πες ένα. Πλάκα μου. Παγκόσμιο. Παγκόσμιο κύκλο στη σκλαβιά. Πάνε τον Πασχάλη στο Κονγκό. Ποια χώρα κάνει κουμάντο. Ποια χώρα κάνει κουμάντο στο Κονγκό. Για ρωτά στην Αφρική. Πόσες χώρες είναι απικιοκρατούμενες από Πορτογάλους, Ολλανδούς, πόσα χρόνια. Γάλλους, πόσα Ισπανούς. Πόσα χρόνια. Χίλια. Χίλια, ε. Ναι. Ένα με τους μαύρους έγινες και εσύ. Δεν κατάλαβα. Εδώ υπάρχει στην Αυστραλία, ρε. Στην Αυστραλία. Ένα κράτος ολόκληρο. Χίλια χρόνια το έχουν Γάλλοι. Ναι. Πλάκα μου κάνει. Περνάνε καλά. Αν περνάνε καλά. Περνάνε καλά. Αφού οι άλλοι τους εκμεταλλεύονται ναι. Ό,τι έχουν οι ίδιοι. Τι θα περνάνε καλά. Εσύ τι δεν σε εκμεταλλεύονται. Τι είπα εγώ ότι δεν ορυκτό πλούτο έχεις. Ό,τι αυτό έχεις. Βρωμιάρι, να εγώ πούμε. Βρήκα κάτι ηλίθιους σαν και σένα. Μάλιστα. Να ψηφίζουν άλλους που δεν πρέπει ναι. Και να τα δώσουν, τα παραδώσουν έναντι πινακίου φακής. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ, και μου λες αν υπάρχουν. Ενώ, την απάντηση την πήρες. Υπάρχουν πάρα πολλά ναι, κράτη. Ναι, 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 ναι. Τα οποία είναι. Ναι. Έχουν. Ενώ εσύ πότε είσαι μακαρονάδο με το Βενιζέλο και κάνατε κάτι μάγουλα 400 κιλά το ένα μάγουλα. Η μακαρονάδα τι είναι, ρε φίλε. 50 λεπτά παίρνει μακαρόνια. Είναι λεφτά. Κάνατε δημόσια σχέσεις. Σχέσεις. Δίνατε στον κόσμο λεφτά και τα πήρε ο Σιμίτης μετά. Έλα, τελείωνε, ρε. Πολλά λε. Πολλά λε. Γιατί δεν μιλάει κανεί για το Σιμίτη. Τι να πει για το Σιμίτη. Γιατί δεν μιλάει κανεί για το Σιμίτη. Παίξτε χρηματιστήριο. Είναι επένδυση το χρηματιστήριο. Εσύ είσαι Πασόκ. Γιατί δεν μιλάει. Εσείς οι Πασόκοι. Ποιοι είναι Πασόκοι. Εσείς που ψηφίζετε όλοι Πασόκ. Θα το πεις για αυτούς. Για να μπείτε 20 χρονών στο ράδιο που έδινε τις χορηγίες ο Τσοκαντζόπουλος. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην είσοδο του Περιφερειακού στο Καρφούρ. Τίποτα καινούριο, θα μας πείτε κάτι εξαιρετικό. Θανάσης πολίτης. Όλοι οι συνάδελφοι της επάλξης όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τους φίλους οι οποίοι κινούνται από ανατολικά προς δυτικά, στο Καρφούρ υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα είναι. Ο Άκης Μάτζιος, νέος προπονητής του Πανιωνίου. Τι σε λέω εγώ, τα αρσενικά από τα αυτά. Ρουφιάνος τον έφαγε. Ρουφιάνος τον έφαγε, το λέω εγώ. Τον προπονηταρά τον έφαγε ο Ρουφιάνος ο Μάτζιος. Ο Μάτζιος έχει ρίξει 200 ομάδες, τον παίρνω ακόμα προπονητή. Καλά να πάθουν. Συγγνώμη για να καταλάβω. Τι. Ο ιδιοκτήτης, αυτός που έχει τον Πανιώνιο, ναι, δεν έχει γνώμη, είναι χαζός. Αυτός ο οποίος βλέπουμε εδώ και τόσα χρόνια ότι εκεί που τον είναι ξεγραμμένο. Ο Πανιώνιος πάντα βρίσκει, ξέρει να δανείζεται, ξέρει να ψωνίζει, ξέρει να πουλάει. Λοιπόν, είναι χαζός το θέμα του. Τον Ανοικό τον έχεις δει από κοντά. Τον Ανοικό. Ναι. Τεράστιος. Τέρας. Δυνάμεως. Τον έχω δει. Δυο ποκολόκο είμαι. Έχει χάσει και παιδί, ένα αγόρι έχει χάσει σε μια συμπλοκή. Εγώ αν ήμουν Ανοικό, γιατί καλός άνθρωπος, θα τους είχα σακατέψει το ξύλο αν με διώχνανε μετά από τέτοια πορεία. Εκείνο το δάλατο, εγώ δύο χαστούκια. Τον? Το εκείνο το δάλατο, είναι δύο χαστούκια. Και το δάλατο που κάνει το γιατρό εκεί. Το... Ναι.
Θα του πλάκωνα, ρε, αν ήμουν σαν τον Ανικό. Τι σου φταίει ο Δάρας. Βρε, τι ξέρω εγώ τι σου λέω. Μάλιστα. Αν ήμουν Ανικό. Αν ήμουν ένα 90, τέτοιο τέρας σαν τον Ανικό, τα κεφάλια θα του τα κουτουλούσα. Αρθεί ο Μάντιο. Ο Μάντιο. Ο Μάντιο. 390, γιατί γράφει έτσι, δεν κατάλαβα. Τι θε, τι τρία. Σε βρίζει. Για με βρίζει. Πολύ άσχημο. Α έρθει να με πει στο ένα μέτρο. Α με βρίζει. Από εκεί δεν περνάει. Δύο μέσα, δύο μετά. Άμα είναι ψηλός, τον θέλω στο ένα μέτρο. Τον κοντό στο ένα μέτρο τον παλεύω. Αν και είναι επικίνδυνη η κοντή. Η κοντή είναι επικίνδυνη. Ψηλή είναι αχμάκηδες. Ψηλό χοντρό μην τον φοβάσει. Κάνα σαν και εσένα δηλαδή. Κοναδύνατο να φοβάσει. Φεύγουν τα χέρια σαν πολυβόλα. Χαμπάρι δεν παίρνει. Στο διάλειμμα άλλα λέγες. Τι. Αχουχ, ιχ, αχουχ. Τι αχουχ, βρε πλάτη πόδι. Τι είναι. Αχουχ, ιχ. Χαριστικά παίζει ο Παναθηναϊκός. Έπεσε σε κατηγορία βαθμολογικά ποτέ και δεν το θυμάμαι. Αν μου πεις για οικονομικά δεν χρωστάει φορέα, είναι διακανονισμένα και πληρωνόταν όλα όπως... Και ο Ηρακλής δεν χρωστάει και το τότε ήξερα. Και ο Ηρακλής δεν έχει δικαίωμα να μιλά. Καμία σχέση. Ναι. Άσε που είναι πιο τίμιο επειδή παίρνουν τα λεφτά τους όσοι έχουν να πάρουν και δεν αρρωσταίνουν όπως ο Παλικάρος Κυζερίδης για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Είσαι αλήτης μόνο που το χρησιμοποιείς. Ποιο πράγμα. Αυτό για τον Κυζερίδη. Τον Κυζερίδη. Και τώρα... πόσοι ακόμα από την ΑΕΚ, τον κάθε Άρη και τον κάθε Ηρακλή. Ναι. Αφού είναι κάθε, οκ, okay, εσύ πες ότι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου έπρεπε να μείνεις κατηγορία και ακούγεσαι. 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 Τώρα θα συμφωνήσω με το κόκκινο. Η Ουγγαρία είναι τόσα χρόνια λέει. Έπρεπε να είσαι Ευρώπη Παναθηναϊκή, γάμα εθνική, εκεί που πήγε η ΑΕΚ. 500 χρόνια τουρκοκρατία οι Σέρβοι. Πόσο? 500 χρόνια οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι. Γιατί δεν είναι ο κατάλοιπα οι Σέρβοι. Η Αλβανία. Τι είναι η Αλβανία. Το Κόσοβο. Το Κόσοβο. Υπάρχουν πάρα πολλά κράτη. Σου λέω. Υπάρχουν εκατοντάδες. Κατάλοιπα δεν έχουν αυτοί σαν και εσένα και σαν και εμένα. Γιατί δεν φίλε πρέπει να έχω κατάλοιπα, γιατί πρέπει να έχει κάποιο. Έχει κατάλοιπα, αν έχει το ξένο διαιτητή, σε εσφάζει, καλό. Όχι, ρε φίλε. Το Έλληνας, δεν είναι καλό, ναι. Αυτά τα οποία έχουμε κουσούρια. Κουσούρια. Θα μιλήσω σοβαρά, γιατί ναι, θα φας κανένα οχτάρι. Ναι. Οχτάρι δεν υπάρχει. Γι' αυτό δεν υπάρχει αυτό. Αυτό οχτάρι το κεφάλι. Οχτάρι θα φας. Οχτάρι. Ναι. Οχτάρι. Ναι. Εντάξει, μην με εκνευρίζει. Έτοιμο είμαι. Μπράβο. Για να μην βάρει το σένα. Για να μην βάρει το πρόλαβο όπω είδε. Μπράβο. Για να μην βάρει. Αυτό δεν το πρόλαβα. Δεν το πρόλαβα. Όταν θα πέσει η τηλεόραση πάνω. Η τηλεόραση. Θα λέει μετά κρίμα που δεν μπορούσα κράνο. Σαλιαρίζει, έλα. Πάνε σαλιαρίζω. Έλα άλλα θέματα. Για πάω δεν μιλά, ε. Τι να πω για κομπλόγρια. Δεν μιλά για πάω κομπλόγρια. Τι να πω για πάω. Θα έχουμε αύριο. Θα έχουμε αύριο. Κομπλόγρια. Μόλι έρθει το εκεί θα μιλήσω. Ναι. Ναι, ενάτ. Στι κατοψυχιά του δεν θα έρθει εκεί και ο κομπλόγρια. Θα έρθει εκεί και ο Ολυμπιακό. Θα έρθει εκεί και ο Ολυμπιακό. Φοβάσαι τώρα μισέ. Είπε στη Λακαμία, φοβάσαι τώρα. Ω καθόλου. Απλά συγχυσμένο. Δημόσια σχέση με του Αριανού. Είμαι συγχυσμένο. Συγχυσμένο εσύ. Συγχυσμένο ειλικρινά. Τι, γιατί. Με αυτό το συγχαμένο το γερμανικό πρωτάθλημα. Τι, γιατί, τι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή βλέπει κανονικά την Gladbach η οποία κεντούσε. Κεντούσε, ρε φίλε. Τυχερό να, να παίζει ποδόσφαιρο να μην μπορεί να βάλει γκολ στη Λειψία. Και βλέπει τη Φραγκφούρτη η οποία κεντούσε και αυτή και έβαζε τη μια τεσσάρα πίσω από την άλλη να χάνει από τη Wolfsburg του 1-2. Έτσι είναι οι ομάδε εγώ. Και... βλέπει να, να γίνεται πέναλτι και ο διαιτητή να μην χρησιμοποιεί έτσι, το VAR. Έτσι είναι οι ομάδε. Όχι, έτσι είναι το στοίχημα. Έτσι είναι το στοίχημα. Έτσι είναι το στοίχημα, αδερφέ μου. Τι να κάνουμε, εσείς οι στοιχηματίες, το βάλετε το στοίχημα στην μπάλα, το χαλάσατε μαζί με τους γυμναστές. Πρώτα έγινε το στοίχημα και μετά έγινε το ποδόσφαιρο. Mm. Μάθε δύο πράγματα. Ναι. Πρώτα έγινε η εταιρεία στοιχημάτων και μετά έκανα το στοίχημα. Τέλεια. Εντάξει, μάθε λίγο ποια είναι τα συγκοινωνούντα δοκία. Ό,τι πίστη. Εντάξει, γιατί κερδίζει το ένα από το άλλο. Εντάξει. Το ένα από το άλλο κερδίζει. Δεν μπορώ να αντιθέσω. Διαφωνείς. Όχι. Εντάξει. Οπότε μην μας χρεώνεις. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, υπενθυμίζω. Ναι. Ότι μεγάλο μας χορηγός είναι Σκιάδης Παλωδήμος. Γαλοπούλα τελείωσε, τη δώσανε. 50 δώσανε, ρε, σήμερα. Πάει, σήμερα τελείωσε. Ναι. Εντάξει. Πήρες καμία. Τι είμαι εγώ, ρε, γύφτος, να παίρνω γαλοπούλα τζάμπα. Τι είμαι. Εγώ, ρε, κόκκινε, δεν με έχεις πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια. Εγώ να ζητήσω κάτι, αν κάτι σοβαρό. Καμιά αρρώστια. Κάτι πολύ σοβαρό. Θα ζητήσω γαλοπούλα τζάμπα. Θα ζητήσω κανένα εκατομμύριο, δηλαδή. Ή να κάνω λαμογιά, χοντρή. Τι να κάνω. Δηλαδή, πόσο χοντρή, α πούμε. Παιδί μου, να κάνω του Ριχάρδου. Τι να κάνω, του γύφτω από τον υδροπόταμα με πιάσουν. Προφυλακιστέ, ρωσί. Μη βιάζει, η διαδικασία είναι αυτή. Είναι προφυλακιστέ. Με κούγια δικηγόρο δεν θα. Εντάξει. Καλό είναι, δεν είναι. Δεν είναι ο κούγια μόνο καλό, είναι πλούσιο κι ο άλλο. Πολλά γίνονται στην Ελλάδα, φίλε. Άκου να δει. Θα σου πω ένα πράγμα, βάλω το καλό σου μυαλό. Ναι, για πέρα. Αυτή η προκομμένη. Ποια προκομμένη. Αυτή η προκομμένη. Ομικρογιώτα. Ναι, ναι. Θέλουν να αποδείξουν ότι υπάρχει αλλαγή δεδομένων στην Ελλάδα. Δηλαδή. Και βολεύει να έχουμε περιπτώσεις κάποιων οποίοι. Ο Ριχάρδος δεν είναι πάσο για να αποταξάνει. Δεν το πιάσεις. Εσύ δεν το πιάσεις.
Δεν είναι ένα αποταξάμι το σατανά. Το ΣΥΡΙΖΑ αυτό κάνει. Όλους τους πασόκους τους έχει βάλει μέσα. Λοιπόν, και επειδή είσαι αδαής και το μυαλό σου έχει μια μπάλα μέσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μάθε ότι είχαμε το G20 στην Αργεντινή. Τι είχαμε? Το G20, συνάντηση των 20 μεγαλύτερων σε εισαγωγικά κρατών του πλανήτη. Ο καυγάς είναι μεταξύ δύο. Ο καυγάς είναι μεταξύ δύο κρατών. Ναι. Αμερικής, ναι. Και ποιανού άλλου. Της Ρωσίας. Κίνας. Κίνας πλέον. Ναι. Ναι. Με τα εμπάργκο τα οποία έχει βάλει, τους δαγμούς τα οποία έχει βάλει. Η Αμερική στην Κίνα. Η Αμερική στην Κίνα. Και μάθε λοιπόν το τελευταίο μεγάλο κόλπο το οποίο έγινε. Για πες, αμα, και λίγοι το πιάσανε. Ήταν η συγχώνευση του Υφυπουργού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Για λίγο. Διάλειμμα. Μπράβο ρε Γρήγορη. Μπράβο ρε Γρήγορη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε ανοίγοντας γραμμές στο 2310 και 390 για είναι δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133, ενώ στο www.listopartus.gr θα βρείτε σίγουρα ένα ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο, καθώς υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών και μην ξεχνάμε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Είμαστε παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την Εσκιάδη Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, εκεί που θα βρείτε Skoda, Kia, Hyundai, με τιμοπαράδοτα, σε μοναδικές τιμές, με μοναδικές προσφορές, οι οποίες γίνονται συχνά, οι οποίες ξεπερνούν κάθε όριο και είναι ανεπανάληπτες. Περισσότερα, πηγαίνοντα μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, τηλεφωνώντας το 2310-596-596. Διαβάζω μηνύματα καθώς τρεις γραμμές είναι κατελημένοι, άλλοι τρεις πρέπει να τηλεφωνήσουν. Ο Μαρινάκης πούλησε τα πλοία τον Υπουργό και στη νέα εταιρεία θα κατέχει το 5% χωρίς εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Μη το παίζεις ψαγμένος, δεν το έχεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα τον άλλο, δηλαδή για να δείτε τι γίνεται. Σοβαρέψου λέει, fake news ότι η εταιρεία Μαρινάκη έκανε συγχώνευση με τον Υπουργό των ΗΠΑ της Αμερικής. Μέχρι και ο πρέσβης των ΗΠΑ το διέπισε, πολύ Sky και πρωτοσάλτε ακούς. Εσείς περιμένετε, λες, νομίζετε να τα μάθουμε από αλλού. Άστε. Okay. Ο Ανικό έφυγε γιατί είχε μονές με κάποιους ποδοσφαιριστές και δεν έκανε σωστή χρήση του όποιου υλικού της ομάδος. Καλά κάνεις και το διαβάζεις γιατί ξέφυγα, λέει, αλλά τρελαίνομαι γιατί ο Φαλακρός είχε άποψη για όλα, καθόμαστε να ακούσουμε αθλητικά και το παίζει φίλος του δικηγόρου και έχει και άποψη. Ανιστόρητο παχύδερμο με αποκαλεί 885, μάλλον τον πήρα και δεν το θυμάμαι. Που μπερδεύει τη γλώσσα του. Αυτός είμαι εγώ, μάλιστα. Σε κάθε λέξη. Η αποικιοκρατία ξεκίνησε από το 16ο αιώνα. Γριά είσαι όμως, 1000 άτομα είστε 10.000. Βλέπεις 400 χρόνια να τα κάνεις 1000. Άντε και να πούμε ότι είναι από το 16ο, είναι 600 χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι σκλαβωμένοι οι Έλληνες, δε? 600, 500, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχετε... ναι, καταλαβαίνεις, δηλαδή το νόημα, το ηθικό δίδαγμα αυτό που λέμε, ή δεν θα κάνεις τον έξυπνο, γιατί είναι πολύ εύκολο. Σταμάτα, δεν μου λες. Οι παπάδες, οι φίλοι σου, 400 χρόνια σκλαβωμένοι, τι, ποια ήταν η θέση τους? Καμία επανάσταση? Αν κάνανε. Γιατί Πασόκ βγαίνει, τα φτιάχνουμε το Πασόκ. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, οι παπάδες με τη Νέα Δημοκρατία. Λάθος κάνει. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος. Λάθος κάνει. 400 χρόνια στο μουσουλμάνο. Λάθος κάνει. Γάλα, ε. Οι άλλοι κοιτάσανε. Πάμε γρήγορα γιατί πάμε με ρυθμό Θεσσαλονίκη. Θα πάρει και ένα ακροατή. Πάμε. Καλημέρα κύριε. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε. Δεν μου λες αυτό που λες, βλέπεις αυτά που θέλεις να δεις και τα μισά δεν τα λες. Ποια είναι αυτά ρε φίλε? Πόσες αλλαγές έκανε ο Άρης? Δύο. Γιατί δεν έκανε τρεις Ραπτόπουλε? Γιατί δεν έκανε τρεις. Και... γιατί δεν έκανε τρεις. Ναι, οπότε τι, ποιο είναι το πρόβλημα? Και εγώ είμαι καλόπεδο. Εσύ είσαι έμπαλος και εγώ είμαι καλόπεδο. Γιατί... καλόπεδο, ναι, την μπάλα την έμαθες στο παλέτε σπορ, ναι. Γιατί δεν έκανε τρεις. Στο πότε βγαίνει με κόκκινη κάρτα ο παίκτης του Παναϊκού? Δεν κατάλαβα. Πότε? Πότε βγαίνει με κόκκινη κάρτα ο παίκτης του Παναθηναϊκού? Στο 90 πότε βγαίνει? Στο 89. Ναι, ναι. Και τρως γκόλες στο 93. Ναι, και? Από πλάγια. Ναι. Και δεν κάνεις εσύ τρίτη αλλαγή. Τι τρίτη αλλαγή να κάνει, είναι 10 με 11 είναι. Τρίτο στόπερ έχει, τέταρτο χάφ έχει. Ποιο να βάλει μέσα ρε? Έχει τέταρτο χάφ. Ποιο να βάλει? Ποιον? Ποιο να βάλει? Γιατί είστε εσύ άλλος και εμείς είμαστε άμπαλοι. Άμπαλοι είστε αργιανοί, ναι, άμπαλοι. Τον άλλο που τον έχει έξω τον... τον Μαρτίνες γιατί τον έχει έξω ρε? Ποιος θα κρατήσει μπάλα ρε?
Ο Μαρτίνες θα κρατήσει μπάλα. Δεν θα κρατήσει μπάλα, Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες ούτε τη σακούλα από το Μασούτη δεν μπορεί να κρατήσει, ρε. Δεν τον έχετε δει το Μαρτίνες ότι είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Σας τον πάσαρο χοντρός εδώ, ο Μαρινάκης, κορόιδα. Άντε φύγε από εδώ, ρε, μεσημεριάτικα. Θα μας μάθεις μπάλα εσύ. Πας στον Παλαιτεσπορ εκεί να ανάψεις. Κάνε αυτό τον γκάλι. Και τρίτο σέντερ μπακ σου βάλε σε δύο σέντερ φορά πάνω. Και ο Σιώπης ήταν κοντά στο μπουζούκι. Και τέταρτο χαφ έβαλε. Άμπαλε. Και από το 60 και μετά σαν το γέρο στο γεροκομείο. Γκαραγκιόζι. 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 Με γάμα μπροστά. Γάμα κάπου. Τα λέμε αύριο. Σαν τη συμφωνία των Πρεσπών. Την έκανε συμφωνία των Βεσπών. Ωραίος Αργιανός που τυχώθηκε γερά. Μ' άρεσε. Τον έβρισε. Ναι, κουφάρα τρίτη αλλαγή δεν έκανε ο άλλος. Ναι, αλλά. Πραγματικά δεν έκανε. Δεν έκανε. Αυτό το παραδείγμα. Δεν έκανε τρίτη αλλαγή. Έπρεπε να κάνει για την καθυστέρηση. Σωστά μιλάει. Εδώ βέβαια. Παρακαλώ. Ναι. Δεν πρόλαβε να κάνει. Ναι. Κάτσε, Αλέξανδρο. Όχι. Εγέρθητη. Εγέρθητη, λοιπόν. Καταρχήν, ο Μπουζούκης τώρα κατάλαβε και ο Ραπτόπουλο ότι είναι καλός παίκτης και είναι ο νέος Δωμάζος. Ο Μπουζούκης είναι ο νέος Δωμάζος. Ναι, τώρα το κατάλαβε. Τώρα το κατάλαβα. Αργά το κατάλαβες. Λοιπόν, α μην του λες ποτέ τέτοια, γιατί θα σε πάνε τα μυαλά του αέρα, όπως ο Πέλκας είναι ο νέος Κούδας που λέγανε πέρσι και πρόπερσι. Όταν τον είδαν αυτό το παίκτη. Δεν κάνει καριέρα ο Πέλκας. Ο Πέλκας κάνει καριέρα. Λοιπόν. Αλλά μερικοί τον δεν είναι δεκάρισε τον Κούδα, είναι άλλο στυλ παίκτης, άλλο αυτό. Ναι. Θα πάνε τα μυαλά του αέρα και στον Μπουζούκη και μετά να τρέχει. Έλα, εδώ πήρα τα μυαλά σου σε ένα αέρα 49 χρονών που δεν στη 22χρονη με τα παπούτσια, τα αθλητικά και τη φούστα μέχρι το γόνατο. Καραγκιόζη. Εγώ όμως 49 χρονών έχω ζήσει τη ζωή μου, ας πέσαν τα μαλλιά μου. Άλλο θα, λοιπόν, και δεύτερον. Ξέρεις όμως τι είδα εγώ στην καφετέρια. Τι είδες. Αυτή κοιτούσε τον Coca-Cola έτσι περίεργα. Coca-Cola κοιτάει. Άρα τη γουστάρει τον Coca-Cola. Πάει μόλα. Κοκακόλα πάει με όλα. Η Πέψη βοηθάει την Κοκακόλα. Η Πέψη Κοκακόλα. Άντε πάρτε δρόμο από τη ζωή και οι δύο, έλα. Διαφημίζετε. Εμάς χορηγός μας είναι τα μπαμπάτσικα με Πέψη. Παρακαλώ. Σωστά μιλάει. Όχι, ναι, Κοκακόλα στην Πέψη. Ναι, Βίλε, ναι. Ναι, ένα ρωτήσω. Καλησπέρα, γιατί εμείς από Γιάννη Αρσενάλ. Να ρωτήσω κάτι θέλω, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ο κανονισμός του ΒΑΠ ισχύει στα ξένα πρωταθλήματα. Όχι σε όλα. Στο αθλητικό δεν ισχύει, έτσι. Από του χρόνου. Γιατί έβλεπα το Ιχαρίς πάνω στη Θεσσαλονίκη να δω το μάτι της Arsenal Tottenham με κάτι παλικάρι. Για ποια φάση, πες μου. Για το πέναλτι της Τότεναμ. Ποιο πέναλτι, ρε φίλε. Και το φάουλ που δίνει στο Σον. Από το Σοκράτη και το πέναλτι δεν υπάρχουν ποτέ. Αντί να χάσει 10-0 η Τότεναμ, κέρδιζε ένα 2 στο ημίχρονο τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό δεν παίρνει η Arsenal το πρωτάθλημα. Ναι. Κάτι άλλο, να συμφωνήσω με το Ραπτόπουλο, ότι η μόνη ομάδα που ακολουθώ πλέον είναι ο Παναθηναϊκός, το καλύτερο ποδόσφαιρο παίζει. Σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Και πιτσιρίκια και νέοι όλοι. Όχι, περίμενε, να είμαστε δίκαιοι. Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και είναι άξιος συγχαρητήριων. Ποιος μπορεί να πει τα δίκτυα του. Κανένας. Λοιπόν, παιδιά, αυτό να μην κατάω τη γραμμή. Καλησπέρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Και καλή εβδομάδα. Παιδιά, επιτρέψτε μου λίγο εγώ να διαφωνήσω με τον Ραπτόπουλο. Και αυτό γιατί, ας πούμε, καθώς το παιχνίδι για τον Άρη θέλω να πω, ο Άρης μπορεί και δείχνει ότι κερδίζει και το όχι το παιχνίδι, ξαφνικά μου βάζει, όπως λες, τρία center back να κρατήσει το 1-0 με αποτέλεσμα να φέρει τον Παναθηναϊκό στην περιοχή του Άρη και ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή, έστω και κατά λάθος, έστω και αποτύχει να μπει τον γκολ. Ενώ έδειχνε ότι το είχε το παιχνίδι και μπορούσε να τον δει στα ίσα. Μόλις έβαλε τον γκολ, τραβήχτηκε όλη η ομάδα πίσω. Δεν το παίζω ότι ξέρω μπάλα σε κάποιος. Φίλε, φίλε, ο Παδόπουλος με τον Όφη, με τον Άρη. Μου επιτρέπεις. Βεβαίως, εννοείται. Ο Κωστής έχει κάνει μια επισήμανση, στην οποία δεν μπορώ να διαφωνήσω, γιατί βλέπω ότι το εφαρμόζει και ο προπονητής του Άρη. Δηλαδή, η ομάδα δεν έχει την καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Και την προστατεύει. Και την προστατεύει, γιατί όσο περισσότερα μέτρα έχουν στον αγωνιστικό χώρο, τόσο μεγαλύτερη κούραση θα επέλθει. Κρατώντας στο μισό του γηπέδου, ναι, έχουν λιγότερα μέτρα να καλύψουν. Να πω κάτι και από εκεί πέρα με τις αλλαγές που κάνει. Αν κάτσει. Άκουμε λίγο. Από τις γιόμες. Από τις δίστες. Από τις γιόμες δεν κινδυνεύεις, φίλε. Και πώς. Με γιόμα. Από γιόμα. Εντάξει, αυτό ήταν. Κοίταξε. Θα κατηγορήσεις έναν προπονητή που έβαλε ένα γκολ και κάθισε πίσω, εάν δεν βγει σε αντεπίθεση.
ο Παντελίδης και ο Άρης πολύ ωραία βγήκανε 4 φορές. Δεν το κάτσανε το 2-0. Εντάξει, δεν θα τους κατηγορήσουμε γιατί δεν κάτσαν τα παιδιά του Άρη το 2-0. Ούτε θα τους κατηγορήσουμε γιατί αν ο Μπουζούκης ήταν ανεξέλεγκτος, για παράδειγμα, αν δεν έβαζε τρίτο στόπερ και έμπαινε ο Μπουζούκης μόνος του, δεν ήταν ο Σιώπης κοντά. Μα γίνανε αυτά. Ναι, αλλά επεδείχθη ο Μπουζούκης 19 χρονών πιο γλίγορο σε ένα κλικ από το Σιώπη. Αυτό είναι το κλικ, έγινε το μπέναλτι. Τι να κάνω. Έτυχε να γίνει. Απλά εγώ θέλω να πω ότι με αυτό το σύστημα φέρνει τον αντίπαλο έξω από την περιοχή σου. Και πολλές φορές δηλαδή είδαμε μόλις έβαλε το Μαυράι τρίτο center back, εμείς δεν είχαμε κατοχή όπως έπρεπε στις αντιπιθέσεις. Δύο αντιπιθέσεις βγάλαμε και αυτές τις χάσαμε. Είδαμε την Arsenal χθες πάλι. Στο 3-2 η Arsenal κυνήγησε να βάλει και το τέταρτο. Θα με πεις τώρα εσύ δεν είσαι Arsenal. Αλλά θέλω να σου πω σε βάση. Μα κοίταξε, μα οφείλει η Arsenal. Την έπιασε εντότερα από την αρχή, την χτυπούσε σαν το χταπόδι. Ναι, οφείλει οποιαδήποτε. Μια φάιτα έβασαν και εμείς. Κοίταξε, αυτά που δεν έκανε είναι, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε, φίλε. Να με συγχωρείς. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε σίγουρα, αλλά στο πρωτάθλημα το ελληνικό, ας πούμε, Άρης Παναθηναϊκός είναι κάτι σαν το αγγλικό Arsenal Tottenham περίπου. Δηλαδή, όχι, έχω ένσταση. Υπάρχουν κάποια ντέρμπι εκεί, δηλαδή όπως Manchester City, Liverpool και κάποια άλλα, που έβλεπες χειρότερο από εδώ, θα συμφωνήσω. Αλλά για ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε με δύο πέναλτα τα οποία δεν υπάρχουν. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εντάξει, αυτά με τα πέναλτι ήταν. Είναι αδόκιμη η σύγκριση. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, παιδιά. Λοιπόν, δεν θέλω να διαβάσω από αμερικάνικο site. Από site το οποίο είναι προσκύμενο στον Ολυμπιακό θα διαβάσω για αυτό ένα λεπτό. 1,65 δις, γιατί δεν θυμώνω που κάνετε παρατηρήσεις. Πουλάτε πνεύμα. Λοιπόν, έκανε ο Μαρινάκης με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ της Αμερικής, Wilbur Ross. Τι έκανε. Συμφώνω, συγχωνευτήκανε. Ότι, ο λόγος που συγχωνευτήκανε. Τι συγχωνεύτηκε. Για τα δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού και προϊόντων. Τι προϊόντων. Μεγάλων. Τεράστια πλοία είναι. Λοιπόν, οι λόγοι είναι άλλοι. Είναι το θέμα με την Κίνα. Η Αμερική καθαρίζει όσο τα είχαν. Με ποιον τα είχε καλά ο Μαρινάκης, με την Κόσκο. Έλα εδώ μαζί με αυτά. Θέλεις ή με την Κόσκο ή με τους Κινέζους θα είσαι ή μαζί μας. Πήγε μαζί τους. Καλά έκανε. Ο χοντρός. Ναι. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Αλλά πού να το. Όχι, λέει, δεν έκανε με τον Υπουργό. Καλά, οκ, ό,τι πείτε, ρε παιδί. Έλα, ρε, πάνε εσύ έχεις εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα. Σας το λέω και από αμερικάνικο site και από site του Ολυμπιακού επιβεβαιωμένου. Ό,τι να είναι. Ναι. Πάμε. Καλησπέρα σας. Καλώς τον κύριο. Καλή εβδομάδα. Δεν το βλέπω. Δύο πράγματα. Άσχετα με το ποδόσφαιρο, αν επιτρέπετε. Μάλιστα. Το ένα είναι για το Σάββατο, Ραπτόπουλε, που ήσουν στους αγώνες. Ναι. Εντάξει, είμαι το παλικάρι που τα λέγαμε εκεί πέρα που ήμασταν μαζί από τους Ούλτρα. Ναι. Πρώτα απ' όλα το Σάββατο μετά που έφυγες, μετά από δύο αγώνες, παίζει να χάσεις τον πιο ωραίο αγώνα που έγινε. Τόσο κάλτσα είναι. Ήθελα να δω τη Ρεάλ γι' αυτό. Ναι, έπαιζε πάλι Ρουμάνος. Η οποία έπρεπε να χάσει και κέρδισε. Ναι, αλλά κράτησε λίγο, μου είπανε. Όχι. Όχι, όχι. Πήγε τρεις γύρους και είχε τρομερά χτυπήματα, κριτικότητα, ό,τι έπρεπε για σένα δηλαδή. Ο άλλος, ο δικός μου, δεν σ' άρεσε ο αγών. Ο δικός μας, εντάξει, ο δικός μας ήταν πολύ καλός, ο Κωστάκης δεν το συζητάμε, το παιδί εκτός από το παίξιμό του. Αρχιέ μου, για άλλο πράγμα τον είπα και άλλο απάντησε. Εντάξει, είναι στο. Εγώ τον λέω ότι έπρεπε να χάσει η Ρεάλ και αυτός νόμιζε για τον αγώνα που είδες εσύ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάντως ο Κωστάκης πρέπει να εκθιάσουμε και το ήθος του παιδιού που έχει και εκτός ρινγκ και εντός ρινγκ. Εκτός από το παίξιμό του. Είναι ευγενέστατος, ναι. Γιατί εμείς προσωπικά κάνουμε με αυτό να μας κάνει αυτός προπονήσεις και το παιδί, εντάξει, για το ήθος του ειδικά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και εμένα με κάνει πολλές προπονήσεις. Ναι. Όταν λείπει ο δάσκαλος, ναι. Όταν λείπει ο δάσκαλος τον πλακώνει να ασχολείται μαζί του. Εμείς λόγω ωραρίου κάνουμε το βράδυ μαζί, τέλος πάντων. Α, το δέρεις και εσύ τον Κωστή. Υπάρχει κανείς εκεί μέσα που δεν το δέρνει. Ναι, αλλά λέει ο Κωστάκης όμως, μακάρι κι εγώ 50 χρόνων να είμαι έτσι, λέω καλύτερος θα είσαι. Πόσο χρόνο είναι ο Κωστάκης? 20-21. Τόσο είναι, ναι. Να σε καλά, παλικάρι μου. Και κάτι ακόμα. Λόγω δουλειάς και τα λοιπά, αυτό που βρήκε την εκκλησία, απλά ένα πράγμα, ότι λόγω δουλειάς, επειδή το ξέρω και λόγω ειδικότητας, η εκκλησία, ειδικά την εποχή της Τουρκοκρατίας, επειδή ήταν σε μια λεπτή θέση, ποτέ μα ποτέ δεν βοήθησε καμία επανάσταση. Με το δυνατό είναι πάντα η εκκλησία, κορόιδο είναι. Ειδικά αυτοί και τα μοναστήρια προσπαθούσαν. Πανέξυπνοι είναι οι άνθρωποι. Προσπαθούσαν να μην τα πάνε κακά με τους κατακτητές, γιατί ξέρουν ότι θα καταστραφούν. Οπότε εκ του ασφαλούς πάντως όταν μια επανάσταση επετύχανε, τότε πάντοτε. Εντάξει, καλά κάνανε, δεν τους κατηγορεί κανείς γι' αυτό. Ναι, ούτε όταν ο Χίτλερ ήρθε εδώ πέρα και στο Άγιον Όρος έφτιαχνε τις εικόνες προστάτε και τις εικόνες. Αυτά, καλή εβδομάδα. Τουλάχιστον πίστευε ο άνθρωπος.
ο Χίτλερ. Μπορεί να σκότωνε εδώ τους χωριάτες και τους δικούς μας τους ανθρώπους, αλλά στο Άγιον Όρος φύλαγε τις εικόνες. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ναι. Ναι. Εγώ έχω πει ότι δεν ισχύει αυτό για την Εκκλησία. Εσύ, οι άλλοι θέλανε με την Εκκλησία να τα έχουν καλά. Στο έχω ξαναπεί. Έλεγε... Επειδή έχει δύναμη η Εκκλησία, έκανε... πολιτική και μη θέλουν να. Σα έκανε αντίσταση η Εκκλησία στον Χίτλερ, ρε φίλε. Α μην του φτιάχνει τις εικόνες. Τι οκ. Τι οκ, τι οκ, ρε εγώ, είναι κακό είναι αυτό. Δηλαδή κακό που ο Χίτλερ φουλούσε τις εικόνες μας. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, σας παίρνω από Ξάνθη, όχι για ποδοσφαιρικό πράγμα, αλλά για κάποια αδικία που γίνεται. Αδικία. Να την πείτε. Λοιπόν, όχι σε συγκρίσει γενικά που μιλάνε. Εντάξει, εντάξει, και εμείς θα έκαμε. Για κάποιον άνθρωπο του λένε είναι Μάο Μάο. Τι είπατε, λέει, ότι. Τον λένε Μάο Μάο, ένας όταν δεν του... Δεν τον θέλουν, δεν ξέρω κι εγώ, είναι άγριος, είναι δεν ξέρω. Τον αποκαλούν Μάο Μάο. Μάο Μάο. Λοιπόν, το Μάο Μάο ήταν κίνημα απελευθερωτικό της Ροδεσίας, το οποίο πολέμησε εναντίον των Λευκών για να απελευθερώσει τον τόπο του. Δεν έκανε ούτε εξαγωγή τρομοκρατίας πουθενά, ούτε πολέμησε σε άλλο κράτος. Ναι. Εσύ που είσαι Λευκός, καλέ μου άνθρωπε, έτσι και σε έβρισκε ο Μάο Μάο, τι θα σε έκανε. Τι πράγμα? Λέω, εσείς που είστε Λευκός, λέω. Ναι, ναι, είστε Λευκός, Μάο Μάο. Είστε Λευκός, Αλέκο. Τι ζητούσα να πάω να τους έχω υπόδουλους χρόνια ολόκληρα στο ζυγό των Λευκών. Πείτε ότι. Μα δεν είναι προφανές. Επειδή είναι πολύ πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου στην και. Εκεί πήγανε και πέραν τους δούλους. Με καραβιές, με το ζόρι. Και γι' αυτό είναι η μαύρη στην Αμερική. Μετά κάναν, αντί να πάνε να τους πάρουν, πήγαν οι ίδιοι και κάναν εκεί πέρα επιχειρήσεις, με στρατό και με τα λοιπά. Και όταν κάναν τότε το ίδιο κακό, πρέπει να συμβαίνει με τον Ήρα, με την ΕΟΚΑ, με την. Με τις δικές μας αντίστοιχες. Δεν μου λέτε, η Μάο Μάο ανθρώπινο κρέας τρώγανε. Ροζμπιφ. Όχι. Όχι. Όχι, λέτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όμως. Ευχαριστούμε. Είναι μια πληροφορία κυκλοπαιδική την οποία έπρεπε να την ξέρεις. Που λες τώρα τους άλλους Μάο Μάο να πούμε. Ρε φίλε, η χειρότερη δήλωση η οποία ακούστηκε ποτέ ήταν από τον Τραμπ. Όταν φάγε τον Κασόγκη, λέει είναι τεράστιες οι συμφωνίες που έχουμε με τη Σαουδική Αραβία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Το είπα Τραμπ. Είναι μια κοινική ομολογία. Μένα μου αρέσει ο Τραμπ. Πάνω από τα λεφτά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος Κασόγκη και ποιος. Μ' αρέσει ο Τραμπ. Ορίστε. Δεν είναι ξύλινος λόγος του. Μάλιστα. Καλησπέρα. Είναι ξύλινος. Είναι ξύλινος ο λόγος του. Ναι. Δεν είναι πολιτικά αντικός. Μπράβο, δεν είναι πολιτικά αντικός. Εγώ έκανα λάθος. Είναι ξύλινος. Μάλιστα, ναι. Έλα, καλησπέρα. 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 Με τον Ραπτόπουλο θα ήθελα λίγο να μιλήσω. Μάλιστα. Ναι, Αριανός. Ναι. Σ' ακούω χρόνια, Κωστή. Mm-hmm. Στο τακτικό κομμάτι πιστεύω ότι είσαι ένας από τους καλύτερους. Ωραία. Πες που το χάνω. Θα ήθελα λίγο να σημειώσουμε λίγο δύο θέματα. Σ' άκουσα στην αρχή που έκανες μια αναφορά για την τακτική του Καρυπίδη. Ωραία. Ότι δεν έχει αναπνοές ο Άρης κτλ. Συμφωνώ μαζί σου. Λογικό. Ωραία. Είναι, λογικό είναι. Λογικό είναι, λογικό είναι, γιατί ο άλλος ο άνθρωπος δεν έκανε καθόλου προετοιμασία. Μηδέν. Ναι, αλλά αυτά κοίταξε τώρα. Ποια είναι η διαφωνία μου? Όταν ο άλλος κάνει παιδική χαρά προετοιμασία και παιδική χαρά προπόνηση, εγώ οφείλω να το πω εκείνη την ώρα, ακόμα και μετά από νίκη του Άρη, για να βγεις εσύ σαν Αργιανός να με βρίζεις. Εγώ όμως οφείλω... Μ' ακούς? Ναι. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Ναι, μ' ακούς? Βεβαίως. Ακούγομαι? Ακούγεσαι. Ωραία. Το θέμα είναι ότι δεξιά δεν βλέπεις ότι έχεις πρόβλημα με τον Κωνσταντινίδη. Το θέμα του Κωνσταντινίδη είναι το χαρτάκι που παίρνει ο Παντελίδης από το Διαμαντόπουλο. Α, μπράβο, τα λες τώρα πολύ σωστά. Εντάξει. Βλέπεις ότι έχεις πρόβλημα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι, αλήθεια είναι. Έχεις... Τρώει. Ωραία. Τραμπούκο από το Διαμαντόπουλο στο δεξί του τον μπακ. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Τον έχεις κάνει τον Ινσούα, πώς λέγεται αυτός ο ποδοσφαιριστής στα αριστερά του Παναθηναϊκού, τον Καμπούρη, πώς το λένε. Ο Ινσούα φανταστικός παίκτης. Γιατί Καμπούρης? Είναι Καμπούρης. Φανταστικός. Έβγαλε όσα κιλά μπάλα ξέρει στο μάτς με τον Άρη. Δεν υπάρχει. Λάθος κάνεις, φίλε, σε πολλά παιχνίδια είναι πολύ καλός. Τέτοιο παιχνίδι δεν θα ξανακάνει. Δεν διαφωνώ, έχει κάνει όμως πολύ καλά άλλο παιχνίδια. Σου λέει, σου λέει το προφανές. Ο Παναθηναϊκός πάει με ένα παίκτη στην πλευρά, ο Άρης έχει δύο. Και ο Ινσούα τους έχει διαλύσει από εκεί. Αυτό λέει. Κάνει και τον γκολ στο 7, την πάσα. Έτσι, μπράβο.
Ακριβώς. Ο άλλος, ο Ματέο, ο δικός μας, μαρκάρει μαζί με... Μαρκάρει και τον Κωνσταντινίδη. Βλέπω ότι έχει πρόβλημα από εκεί. Ωραία. Τον έχουν βγει τάντερα να πηγαίνει προς-πίσω, προς-πίσω και αναγκαστικά τον βγάζει. Αλλά πού θέλω να καταλήξω, για να μην λέω πολλά πράγματα. Θέλω να καταλήξω ότι για μένα το παιχνίδι, πρώτον ήμουν υποστηρικτής να έρθει ο Παντελίδης στην ομάδα. Είναι πολύ καλός προπονητής. Θα έλεγε και ο Κόκκινος όταν ήταν πέρα από τον Ευρύ. Στον Ηρακλή έκανε καλή πορεία. Το παραδέχτηκε ο Κόκκινος. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ο Παντελίδης το χάσε το μάτς. Βλέπεις ότι έχεις πρόβλημα, άσχετα από τα χαρτάκια κτλ. Και δεν κάνεις κάτι. Το πέναλτι, εσύ Ραυτόπουλε, γιατί δεν γύρισες να πεις από πού έγινε, από ποια φάση. Από πού ξεκίνησε από το πέναλτι. Από την πλευρά του Κωνσταντινίδη. Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Επόμενος. Ναι. Πολύ καλή τοποθέτηση, παρατήρηση του Αριανού, ο οποίος δεν είναι πασχετικός, είναι ποδοσφαιρικός δικός μας άνθρωπος. Μάλιστα. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Επόμενη γραμμή. Έλα, ναι. Ναι, ναι. Έλα, παιδιά, εγώ είμαι. Ναι. Ωραία, καλησπέρα, Αριανός. Για να λοιπόν, ακούσουμε. Δύο παρατηρήσεις που δεν τις έκανε κάποιος άλλος, ή δεν άκουσα εγώ τουλάχιστον. Κάτσε λεπτό, κάτσε λεπτό. Ναι. Λοιπόν, Μυγάκια παίζεις. Όχι, ρε φίλε, κάτι μπάτσι περνούσανε. Σαν μυγάκια ακούστηκα, ρε φίλε. Ναι, εσύ είναι στο πάνω περίεργηση. Λοιπόν, εδώ πάνω πού? Στοκχόλμη. Στοκχόλμη, μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για τη μετάδοση της ΕΡΤ. Ναι. Τόσο καραλής. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα. Φώνα, είπε, δηλαδή σε μετάδοση δεν έχω ξανακούσει να λέει να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα Γιώχανσον. Δηλαδή, ένα απέναντι σε αυτό που πήρε ο Άριστο το Γιώχανσον. Δηλαδή, εμετικό πράγμα. Δηλαδή, εμείς τους πληρώνουμε αυτούς, ρε μάγκες. Δηλαδή, αράξτε λίγο. Κάντε μετάδοση κειμενική, ας Παναθηναϊκός παίζει. Δεν παίζει, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός Καραμπούκσπορ. Έχω την υποψία πάντως ότι προσπαθούσαν να διατηρήσουν ισορροπίες. Ο άλλος, ο οποίος... Βλέποντας όλο το παιχνίδι. Δεν στέκομαι σε εκεί, δηλαδή πρόσεχε. Μπορεί στη φάση του Γιώχανσον να έχεις δίκιο. Αλλά θα τους κρίνουμε με όλη την εικόνα του αγώνα. Γιατί κακά τα ψέματα, πέναλτι στον Άρη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ούτε και στο Βάζελο υπάρχει. Ναι, αυτό βλέπεις, συμφωνούμε κι εγώ κι εσύ. Ο Κωστής λέει άλλα. Άντε τώρα βγάλακι. Η φάση είναι τέτοιο. Η φάση είναι διχαστική. Ναι. Καλέ μου φίλε, να σου πω κάτι. Λοιπόν. Υπάρχει ο κακοπροαίρετος, ο οποίος σου λέει το τάκλιν στην περιοχή απαγορεύεται. Είναι ποδοσφαιρικό αυτό. Όλοι οι προπονητές το λένε. Τάκλιν θα κάνεις μόνο όταν είναι το ίστατο, όταν η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα ναι. Για να αποσοβήσεις τον γκολ. Λοιπόν, για μένα το παίρνει ο Μπουζούκης το πέναλτι. Εγώ δεν λέω ότι κάνει πέναλτι ο Σιώπης. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και ένα τελευταίο. Για την μικρή ομαδούλα που λέγεται Παναθηναϊκός. Δεν είναι μικρή ομάδα. Σήμερα... Σε παρακαλώ. Όχι. Διαβάζει σήμερα πρωτοσέλιδα μετά το χ που πήρα στο Χαριλάο με μια τελική που κάνανε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Την πράσινη πρωτοσέλιδα. Ρε φίλε, οπαδική είναι η εφημερίδα. Λογικό δεν είναι. Ναι, όχι. Ναι. Αυτοί που δεν ασχολούνται, αυτοί οι οποίοι σερνόμαστε για αυτό. Ρε φίλε, οπαδικό είναι το θέμα. Και εσύ το ίδιο θα έγραφες. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Αυτό πάει και λίγο στο Ραπτόπουλο που στην αρχή της χρονιάς μιλούσε για σωτηρίες και... Για τον Παναθηναϊκό. Όχι, για τον Άρη. Για τον Άρη. Εντάξει, κοίταξε, σε κάποια θα πέσει μέσα, σε κάποια θα... Όχι, όχι, ο φίλος έχει δίκιο. Αλλά έχοντας τον Άρη 20 χρόνια ανυπόλυπτο οικονομικά, ανυπόλυπτο αγωνιστικά κτλ. Λες, μην έχω και μεγάλες απαιτήσεις. Και με το Χουντίνι στη διοίκηση. Ναι, λες να μην έχω μεγάλες απαιτήσεις. Μόλις τον είπα εγώ ότι τα πλήρωσε προκαταβολές. Υποκόκκινος. Τα προκόκκινος. Το είπε, το είπε. Το είπε, 1,4. Το είπε, πάει. Λοιπόν, αν θέλετε να φάτε και καλά, θα πάτε στα Μπαμπάτσικα, όπου έχει ασύλληπτες προσφορές, 2 Μπαμπάτσικα σάντουιτς με 5 ευρώ. Και ακούστε τώρα γιατί τι μπορεί να φάτε 4 άτομα. Ένα κλαμπ σάντουιτς, μία λιμανέζικη πίτα 30 εκατοστών, 3 φράτα πιτάκια ανατολής με γύρω χοιρινό ή κοτόπουλο και δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Και όλα αυτά με 12 ευρώ και 99 λεπτά. Να φάτε και να σκάσετε από το πολύ και το καλό φαγητό. Στα Μπάτσικα το μέγεθο μετράει, θα τα βρείτε στην Αιγαίο Πάντων 28, τηλέφωνο για παραγγελίε στο 2310 51 0045. Διάλειμμα και σε και πάλι γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 4.
Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Ελεύθερες οι γραμμές. 955 και το μήνυμα στο 54340. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε παρέα με την σκιά της Μπαλοδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Σκόντα, Kia, Hyundai, ετοιμοπαράδοτα και πάρα πολλά αυτοκίνητα εξ αυτών εκεί για να τα κάνετε test drive, να δείτε αν ταιριάζουν στα δικά σας γούστα, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πες και για τα μεταχειρισμένα, πες και για τα μεταχειρισμένα. Έχει και μεταχειρισμένα. Έχει και καταπληκτικά μεταχειρισμένα, περισσότερα στο 2310. Πες θα μας δώσει κάση καμιά καλή τιμή. 596, πάμε μια βόλτα. Να βάλει και στην πόρτα να πούμε το κυκλοφορήσουμε και όλα θα κάνουμε. Παιδιά, Έλεος, για αυτή την μπουρδολογία την οποία διαβάζω τώρα και μου λέτε διέψευση, έκανε Έλεος. Δεν είμαστε πολιτική εκπομπή, αλλά κάποια πράγματα. Ποιος, για ποιον λέει. Κάποιο, όχι, δεν έγινε συμφωνία, το διέψευσε. Λέει, ποιο deal. Είναι μεγάλα τα παιχνίδια που παίζονται. Και εμείς είμαστε κουνούπια μπροστά τους. Εντάξει. Χοντρά κουνούπια. Αυτό ισχύει. Ναι. Έλα, φίλε. Φαλακρά. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαζί μιλάμε. Μάλιστα. Ο Θόδωρος είμαι. Έλα, ρε. Πού είσαι, σκηνοθέτη. Σκηνοθετάρα μου. Συγγραφέάρα μου. Βράδυ, Κωστή μου, θα σε δω το βράδυ για να σου εξηγήσω. Από να βάλει λάδι. Ναι, ναι. Ναι, να σου εξηγήσω γιατί ο χειρότερος προπονητής στην Ελλάδα είναι ο Δόνης. Θα στα εξηγήσω το απλό. Σε λατρεύω. Ναι, γιατί είναι ο χειρότερος. Λοιπόν, ένα αυτό. Το άλλο στο Γρηγόρη. Γρηγόρη, αγόρι μου, ναι. Εάν αυτή η διαιτησία είχε γίνει ανάποδα, θέλω να μου πεις ποια θα ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Θεσσαλονίκης. Για πες τα, για πες. Σφαγή, αίμα, οι αλήτες των Αθηνών που γκρίνουν. Αλήθεια λες, το κατεστημένο. Περίμενε, Θόδωρε. 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 Σε έχω για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μας ανταλλαγούν. Άντε πάλι το γλύψε. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός δικαιούται να μιλάει για διαιτησία έναντι του Άρεως. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι αρνητικός. Θα σου πω καταρχήν γιατί θα το πω και στον Κωστή το βράδυ. Για μένα δεν αποτελεί δικαιολογία, γι' αυτό είναι έξω. Κατάλαβε. Όχι, μισό λεπτό. Ναι. Κατάλαβες με τι θυμώνω. Δηλαδή, ναι. Λέω κάθε. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, και τι θα κέρδιζε ο Άρης. Και αν ήθελε, και αν ήθελε να βοηθήσει τον Άρη, γιατί δίνει το πέναλτι που για μένα δεν είναι. Λοιπόν, εγώ επειδή τον. Λάθος είμαι. Εγώ τον αγαπώ τον Παναθηναϊκό πολύ, αλλά δεν πρόκειται να τον ξαναδώ μέχρι τη μέρα που θα φύγει ο κύριος Δόνης και θα το εξηγήσω το βράδυ στον Αυτόπουλο. Ναι, το εξηγήσω καθαρά ποδοσφαιρικά. Με συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς αοριστολογίες και χωρίς. Άρα, αραπτό.gr το βράδυ στο Λαϊκό Δικαστήριο. Θα είναι εκεί, θα είναι εκεί, θα είναι εκεί, θα τα πούμε. Λοιπόν, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν θέλω να φανεί άσχημα στους Αριανούς, αλλά αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, τον Άρη όταν θα μεγαλώσει ακόμη, γιατί θα μεγαλώσει. Λοιπόν, εγώ λέω ότι στα άλλα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, ακόμα και αν το ακυρώσουν 7 γκολ, δεν του δώσουν 5 πέναλτι, δεν δικαιούται να μιλάει για ισοπαλία. Πρέπει να τα κερδίσει. Αυτή είναι η δική μου άποψη, γιατί τον αγαπώ εγώ. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν δέχομαι δικαιολογίες. Ούτε πέναλτι, ούτε γκολοσάιτ, ούτε τέτοια. Δεν τα δέχομαι αυτά. Δεν τα δέχομαι. Με το καρντάζ τέτοιες κουβέντες κάνετε. Δεν ασχολείται πια. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, καθόλου. Δεν βλέπει ούτε τον Άρη, τον είπε, του είπα το αποτέλεσμα και μου λέει και τι με νοιάζει. Εμένα ασυνήσυχο. Δεν ασχολείται καθόλου. Δεν... No comment, κλείσε. Δεν χρειάζεται. Κλείσε. Τι no comment. Τι. Κάνε ένα σχόλιο. Για ποιο πράγμα. Αυτό που είπε, δεν ασχολείται ο αδερφός του. Δεν έχω να πω τίποτα. Πες στον κόσμο, ποιος είναι ο αδερφός του. Ο Πικρόχολος. Αφού το άκουσα και αυτό, τα άκουσα όλα. Γιατί η παλιά γενιά των σουπεράδων ασχολείται. Δεν είναι θέμα. Έλατε πάλι τα ίδια. Τέλος πάντων, έχω άλλη γνώμη για το συγκεκριμένο. Οι παλιοί σουπεράδες που μπλέξαν διοικητικά και πολύ ενεργά με τον Άρη, ασχολούνται. Το συγκεκριμένο δεν το χρέωσε κανείς για κάτι. Άντε πάλι. Αυτό είναι πρέπει. Άλλο σε ρωτάω εγώ. Ο Σαωρίδης ασχολείται, ο Νέγρης ασχολείται. Αυτούς έχουν κατηγορήσει. Το συγκεκριμένο τον κατηγόρησαν, αυτό λέω. Ναι. Και να μην θέλει να πηγαίνει ούτε στο γήπεδο και να μαθαίνει το αποτέλεσμα. Εντυπωσιάζομαι. Εντυπωσιάζομαι, ναι. Μην υποθιάδεθε. Τι να σε πω, ρε φίλε. Από ψυχολογία, ξέρετε. Ρε. Όταν εγώ είμαι 20 θα χρόνια. Θα σου πετάξω από το παράθυρο. Δεν ξέρει από ψυχολογία ο άνθρωπος. Τι ξέρεις. Θα σου πω εγώ. Δεν μου λες, άμα 20 χρόνια είσαι μέσα στη νύχτα. Στη νύχτα. Και ελέγχεις την κατάσταση. Ναι. Εσύ δεν είσαι ο αρχηγός, είσαι το τσιράκι, ας πούμε. Ναι. Τα θελήματα κάνεις. Ναι. Είσαι φίλος με το. Μαθαίνεις. Άλλο σε λέω, ρε. Όταν πάρει τη νύχτα, άλλο. Θα ξαναπά στο μαγαζιά εκεί να πιει ποτό. Τρολόθερε. Ο Πικρόχολος γιατί να ξαναπάει. Τρολόθερε. Τι να καταλάβει από ψυχολογία, καημένε. Πάμε στο θέμα. Τι έχει κάνει ο παδός, κάτι ξέρει. Βέβαια. Ψυχολόγος έχω κάνει. Ο παδός δεν έχω κάνει. Όχι, όχι.
Αυτό είναι κοινωνικό θέμα. Καλά. Δεν έχει να κάνει με κερκίδα. Καλά, 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 καλά. Ναι. Αγράμματε κοινωνικά άντρα. Μάλιστα. Έλα βρε, Αντσούγκες Τρός βρε. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνετε? Ναι. Τι να κάνουμε. Πολύ σωστά τα είπε ο νεαρός ακροατής πριν από το διάλειμμα για τον Κωνσταντινίδη. Αλλά εγώ θα σας πω γιατί χάθηκε το μάτς. Το μάτς χάθηκε στη φάση που βγαίνει ο Γκιουνές τέτ α τέτ με τον τερματοφύλακα και αντί να τον βγάλει φωτογραφία δίνει ένα δύναμο σουτ σε στυλ πάσες. Λοιπόν, για φέτος εντάξει, του χρόνου πρέπει να δει καινούριο σέντερφορ πάση θυσία πιο πάνω επίπεδο. Δεν είναι για μας αυτό το σέντερφορ. Είναι για Πανιόνιο, είναι για Ξάνθη, για μας δεν είναι. Όσο για τον αγώνα, πολύ σωστά είπε ο Κώστας, πολύ καλός τακτικά αγωνιστικά ο Άρης, πάρα πολύ καλός. Ο Παντελίδης βγάζει νέο πνεύμα στην ομάδα και φαίνεται σιγά σιγά ότι το επιβάλλει. Δεν φοβάμαι το μάτς με τον Ατρόμητο, ειδικά αυτό που είδα μετά το προηγούμενο με τον Απόλλωνα, που ήταν Ατρόμητο για τα μπάζα στην κυριολεξία, το λυπήθηκα κιόλα έτσι πως τον είδα. Και πιστεύω ότι θα φέρουμε και καλό αποτέλεσμα. Ευρώπη θα βγούμε σίγουρα, μετά την κατραβακιά που θα φάει και η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε ο στόχος θα επιτευχθεί που δεν το περίμενε πλέον κανένας μας. Γιατί ξεχάσαμε που ήμασταν κάποτε. Ξεχάσαμε. Όσο για την παλιά φουρνιά των σουπεράδων, καλό είναι να εξαφανιστούν και είναι πολύ καλό που δεν πάνε, γιατί αυτοί μας πήγαν στον κρεμό. Αυτοί μας διαλύσανε. Και τώρα προσπαθούμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας και το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία, από ό,τι βλέπω. Να τώρα, σε... αν θέλετε να πείτε κάτι. Τίποτα, Σταύρο, εντάξει, τα είπες όλα. Οκ, okay. Καλό απόγευμα. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Γρηγόρη, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει αυτό το Πανετολικό, πιστεύεις εσείς θα κερδίσει αυτό το Πανετολικό? Εγώ πιστεύω ότι αν είναι κουβαδιαστεί όλος ο κόσμος θα λήξουν και τα δύο χ. Δεν το είπα από εμπάθεια για κάτι. Και η Λαμία, εγώ πιστεύω πάω και κερδίσει τη Λαμία γιατί είναι... Το τα λογικά λες, και το ένα και το άλλο. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να σπάσει ένα από τα δύο μάτς. Εγώ δεν βλέπω και τον Πανετολικό γιατί ο Πανετολικός έχει με την ΑΕΚ ότι είναι ομάδα. Να είναι κουρασμένη σήμερα ματιαγμένη. Έτσι το Καραϊσκάκη πιστεύω θα φτύσει ένα Ολυμπιακός. Αν και η διαιτησία το βοηθήσει πάλι, θα δούμε πάλι το ίδιο έργο θεατές. Εγώ θα το πάρει στο χ το ΠΑΟΚ. Το Ολυμπιακό και over to Bauk. Over to Bauk, μάλιστα. Να είσαι καλά. Πώς θα βλήξει παιχνίδι της Λαμίας over, δεν ξέρω. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ο Στέλιος είμαι, στα Χανιά. Γεια σου, Στέλιο. Στα Αθήνα τώρα είμαι, τώρα, εντάξει. Κωστή. Μάλιστα. Ο Γρηγόρης. Σήμερα, ήσουν ο τέλειος. Για ποιον μιλάς, τον Κωστή? Και εσύ. Σήμερα τελείωσε. Ξέρεις γιατί δεν είσαι Έλληνας, Κωστής, κατάλαβες? Δεν είμαι Έλληνας, όχι. Είμαι κάτι καθόλου. Ναι, είμαι. Καθόλου. Ούτε γλύφτης είσαι, τίποτα. Οι Έλληνες είναι οι πρώτοι γλύφτες στον κόσμο. Τώρα, παλιά δεν ήταν. Παλιά δεν ήταν. Όχι βέβαια. Χωράγια δεν ήταν. Τώρα είναι που ήταν πασό. Πιάσπα, δεν θα σου πω πότε. Τώρα είναι... Εσύ μπορεί να μιλάς ακριβώς ατεμιτεκτά. Σωστό. Καλά τα λέει. Δεν το άκουσα τι είπε. Και ο κόκκινος. Ο κόκκινος είναι σήμερα τέλειος γιατί σίγουρα κάτι έχει κάτι ένα ουίσκι κάτι κατάλαβε. Πολύ καλό. Ουίσκι είναι πάρα πολύ. Το είδα και εγώ κατάλαβες. Βέβαια. Έχει δίκιο. Πολύ ωραία τα είπες. Μα έτσι είναι ρε παιδί μου, έτσι μα έτσι ακριβώς λέει την πραγματικότητα με το όνομά της. Μα δεν είμαι έξυπνος, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν παιδιά, σήμερα ήσουν τέλειος. Γεια σας. Κατάλαβες, πάμε στον επόμενο. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Κόκκινε, για να σε κάνουν κομπλιμέντο πρέπει να έχουν πάθει εγκεφαλικό εσένα, κατάλαβες, πες ένα ευχαριστώ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Τώρα αυτός που δεν έχει εγκεφαλικό, να δούμε τι θα σε πει. Γεια, λέγε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σας, Αριανός, πρώτη φορά σας πω. Ήθελα κι εγώ να πω δύο πραγματάκια. Άκου, λέει. Λοιπόν, πρώτα για να εκτιμήσουμε αν η ομάδα μας έχει παίξει καλά, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά με ποιον αντίπαλο παίζουμε. Από αυτή την άποψη, επειδή πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πιστεύω ότι η ομάδα μου χθες έπαιξε πάρα πολύ καλά. Τακτικά, ίσως είναι η πρώτη φορά που βλέπω σωστό ποδόσφαιρο. Θέλω ότι έπρεπε να παίξουμε.
Τώρα για κάποια θέματα που λέτε περί Κωνσταντινίδη, περί αλλαγών κτλ. Καταρχάς θα σας πω ότι εγώ το είδα το μάτς από το γήπεδο, δεν το είδα από την τηλεόραση, άρα δεν έχουμε την ίδια εικόνα, έτσι. Θα σας πω αυτό που βλέπω εγώ μέσα στο γήπεδο. Η φάση με το Σιώπη, γίνεται φάουλ στο Σιώπη στο 92, που τον έχει το Μαρτίνες όρθιο να τον κάνει αλλαγή, αλλά βλέπει ότι χρειάζεται ένα λεπτό και φάγαμε λίγο χρόνο από το ότι ήταν πεσμένος ο Σιώπης. Και σου λέει ένα λεπτό, θα αφήσω το σκύλο μέσα να μαρκάρει και δεν θα κάνω την αλλαγή. Μα δεν θα έβγαζε το Σιώπη για να βάλει ένα λεπτό το Μαρτίνες. Το πιο πιθανό είναι να βγάζει... Να βγάζε φορ. Φορ. Το Γιουνές μπορεί να βγάζει. Μπορεί. Πάλι όμως ο Μαρτίνες δεν θα ήταν για να μαρκάρει. Έτσι δεν είναι. Ναι. Εγώ είπα ότι άφησε και το Γιουνές μέσα λόγω του μη γίνει κανένα γέμισμα, λόγω του ύψους, να έχει ακόμα ένα ψηλό. Γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός έπαιζε μόνο με γιομίσματα. Και θεωρώ ότι ο Γιουνιές, λόγω και του όγκου του, θα μπορούσε να βοηθήσει σε μια στημένη φάση που ίσως έβγαινε στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν άλλαξε αυτή την τελευταία αλλαγή στο τελευταίο λεπτό. Όσον αφορά το θέμα που λέμε για Κωνσταντινίδη και τα λοιπά, δεν είμαι υπέρμαχος του Κωνσταντινίδη, ούτε με να μ' αρέσει σαν δεξιμπακ. Να πω στους φίλους μου τους Αργιανούς ότι εάν είχαμε κι εμείς το Μάτο, το Βιερίνια και τον Πρέλιαβιτ, θα λέγαμε για πρωτάθλημα. Δυστυχώς έχουμε αυτό. Πρέλιαβιτ, τον Μπρίοβιτ. Τον Μπρίοβιτ, συγγνώμη. Sorry, θα εξετάσει καλά. Λοιπόν, τελειώνω με αυτό. Θεωρώ όμως ότι και ο Τζανακάκης δεν είναι καλύτερος αμυντικά από τον Κωνσταντινίδη. Σίγουρα χρειαζόμαστε δεξί μπακ, σίγουρα χρειαζόμαστε αριστερό μπακ και center for για να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτούς έχουμε. Και πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα, πρέπει να ξέρουμε από πού ήρθαμε και να κάνουμε υπομονή. Αδερφέ, ο Σατανάς που έχω δίπλα μου τώρα με το που πες Πρέλεβης αντί για Προύγιοβες, ξέρεις τι είπε. Τι είπε. Έβγαλε το μασχετικό από μέσα του. Όχι, όχι. Δεν μπορούν αυτοί. Αυτό μπορεί να μιλάει. Κάνει λάθος, κάνει λάθος. Το είπες από μέσα του ή όχι. Πάλι για μπάσκετ. Πάλι για μπάσκετ ξεκίνησε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σχολιάσε την ελληνική σημαία στο Χαριλάου. Να σχολιάσω. Την ελληνική σημαία στο Χαριλάου. Να πάνε την κάψουν οι κομμουνιστές για να υπάρχει ισορροπία στη ζωή. Μάλιστα. Ακού τι είπε να πάνε. Η ελληνική σημαία θα την κάψουν οι κομμουνιστές. Πάμε, πάμε. Ναι. Γιατί ρε κόκκινε, δεν την καίνε. Άστο ρε φίλε. Γιατί ρε κόκκινε. Και που την καίνε τι έγινε. Χαλάνε αυτό το οποίο σημαίνει. Και που την έχουν και άλλοι τι είναι. Το ίδιο είναι. Άξι. Είτε είναι καμένη είτε είναι όρθια, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Μια αξία δεν έχει. Ο ελληνισμός δεν είναι η σημαία. Είναι οι πράξεις μας, είναι η κουλτούρα μας, είναι η συνεργασία μας, η συναλλαγή μας. Με συγκινεί τώρα. Ναι. Δεν είναι η σημαία. Συνέχιστον, η σημαία ελληνική είναι πλέον διχαστική. Ξύπνησε κάτι καλό μέσα. Η σημαία ελληνική οπουδήποτε βγει είναι διχαστική. Όχι, όχι, γιατί ο κομμουνιστής θέλει να την κάψει και την έχει ο ακροδεξιός επάνω. Αυτό δεν είναι όλο τον. Μισό λεπτό, μπορώ να μιλήσω. Ναι. Η ελληνική σημαία δεν είναι όλων των Ελλήνων. Είναι των ακροδεξιών πια. Και περνάει, περνάει πολιτικά μηνύματα. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Τελείωσε. Έτσι το λαμβάνω εγώ υπόψη μου. Δυστυχώς. Είναι καταχρηστικό, αλλά δεν είναι ψέματα. Λέω δυστυχώς. Είναι καταχρηστικό, αλλά δεν είναι ψέματα. Η σημαία η ελληνική. Με συγκίνησε, ήταν ένα δίλεπτο τρομερό. Γράψτε το αυτά. Η σημαία η ελληνική θα έπρεπε να είναι ενωτική για τους Έλληνες. Πλέον έχει καταντήσει δικαστική. Ναι, άμα τη σηκώνεται, σου λένε είσαι φασίστας. Ναι. Και άλλοι λένε, είσαι χρυσαυγίτης. Παλιοκουμούνια, ξέρω εγώ, αφήστε τη σημαία ήσυχη, μην την καίτε. Ναι, παρακαλώ. Πάμε παρακαλώ. Καλό, καλησπέρα. Καλώς σας. Εγώ άκουσα τον κύριο Ραυτόπουλο τώρα και επειδή τον... Έγινε και κύριος τώρα. Για μένα κύριος. Τέλος πάντων, το εφιστώ την προσοχή, ρε Κώστα, πήγε να κάνει επιγόντως μια εξέταση. Η φωνή σου, αυτός ο ήχος που ακούγεται διαφορετικός, κάτι σημαίνει. Και επειδή έχω προηγούμενο με συγγενή μου, θα σε παρακαλώ, σου κάνω μια εξέταση. Έχω κάνει την εξέταση για καρκίνο στο λάρυγγα και με έχουν διώξει δύο φορές. Εγώ, φίλε μου, χωρίς να θέλω να ούτε πουστιά να πω, κάνω μια εξέταση. Δεν είναι. Ρε φίλε, βραχνιασμένος είναι, δεν θέλει πολύ να βραχνιάσει. Παιδιά, δεν είναι βραχνάδα αυτή. Με ερώτησε... Αυτή δεν είναι βραχνάδα. Στάσου. Τόσες κατάρες που έχει πάει ο άνθρωπος. Λες να έχω καρκίνο στο λάρυγγα και να μην έχω καπνίσει η τσιγάρο. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Δεν έχει. Κοίταξε το πάντως και εγώ ο Ηλίας είμαι θα με θυμηθείς. Okay. Μα πού να φας την γλώσσα σου. Yeah. Καλά είναι. Κάνει μια λαριγκοσκόπηση λέγεται. Σαν τα μούτρα σου είναι αυτός.
Σαν τα μούτρα σου το έχουν πει. Αντί να σου πει κάτι. Εάν υπήρχαν όλοι σαν κι αυτόν, θα ζούσαμε 20 χρόνια παραπάνω. Φώνασε εκεί, Άρης και δεν είμαι καλά και λογικό. Ναι, ναι, ξέρω, δεν μιλες... ξέρω τι εξέταση λέει ο φίλος και έχουν σωθεί πολλοί. Σωστά. Από αυτή την ερώτηση. Ναι. Συντοματικά έφτασε στα μάτια μου και το λέω τώρα στο κλείσιμο τη εκπομπή. Έχει δύο γραμμές, κάθε λίγο υπομονή. Ένας λιμενικός, ο οποίος έχει 4 παιδιά στην Πρέβεζα, πήγαινε σε ένα ATM και βρήκε 300 ευρώ ξεχασμένα με την απόδειξη. Ναι. Τα πήρε και τα παρέδωσε στην τράπεζα για να τα πάρει αυτός που είχε κάνει. Τα έφαγε ο ταμείας. Μισό λεπτό. Τα έδωσε ρε, μα έχει πάρει δημοσιότητα, δεν μπορεί να τα φάει. Ναι. Λοιπόν, και τα παρέδωσε. Αυτός είναι και πολύτεκνος. Πώς τον λες εσύ αυτόν? Πώς το λέω αυτόν? Προφανώς θα πιστεύει στο Θεό και θα φοβήθηκε ότι αν τα πάρει τα λεφτά θα πάθουν κάτι τα παιδιά του. Από φόβο τα έδωσε. Άντε ρε βλάκα. Επόμενο. Θες απάντηση? Δεν το λες μπράβο, δηλαδή, γιατί ο κόσμος αυτό το λέει. Όχι, όχι, όχι. Δεν το λέω μπράβο. Από το φόβο του χαίστηκε, πήγε τα παρέδωσε. Μη του τι έκανε κακό. Ναι. Παρακαλώ. Γιατί πιστεύει ότι αυτό μπορεί να τον επιφέρει κατάρα. Ναι. Από το φόβο του τα έδωσε κόκκινα. Στο λέω Ραπτόπουλο. Καλά, καλά. Κλασεμέντες. Okay. Ο λιμενικός. Πάμε. Εσύ θα, ναι. θα τα γράπω, ρε, το ξέρω. Λέγε, φίλε, ναι. 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 Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Κώστα, μια ερώτηση σε σένα. Ναι. Για το χθεσινό παιχνίδι. Λες ότι ο Άρης δεν έχει φυσική κατάσταση. 100%. Και δεν το λέω τώρα. Πέσοντας... Το λέω ένα μήνα. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Παίζοντας αυτό το εξαντλητικό πρέσιξ στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, δεν κρέμασε η ομάδα στο δεύτερο. Βεβαίως. Μια ομάδα που δεν έχει φυσική κατάσταση. Βεβαίως. Και το είπα στους Αριανούς που βλέπαμε το μάτς, έχετε απόλυτο δίκιο. Μέχρι το 60 είστε, του λέω. Εγώ είδα μια φάση και τρελάθηκα. Έφυγε ο Τικινή και το πρόλαβε ο Πούγκουρας. Μου επιτρέπετε? Ναι, Γρηγόρη. Έχει δίκιο ο Τικινή. Λέει με άλλα λόγια ότι έπρεπε να κάνει διαφορετική διαχείριση δυνάμεων. Ναι. Όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή όταν μια ομάδα υστερεί σε φυσική κατάσταση, πρέπει ο προπονητής, αν θέλει να πάρει το τρίποδο και όχι απλά να πάει για τον πόντο, το κάνει νωρίς. Να το κάνει νωρίς. Ό,τι να κάνει να το κάνει νωρίς. Σωστά μιλάει. Οπότε από εκεί και πέρα μετά, μειώνοντας τις αποστάσεις και γυρνώντας την ομάδα πιο πίσω και κρατώντας γραμμές κοντά μεταξύ τους. Να σε διακόψω λίγο. Όχι να τελειώσω, γιατί όσο περνάει ο χρόνος είναι σε βάρος του. Δηλαδή ό,τι πάρει το παίρνει γρήγορα. Να σε διακόψω λίγο. Παρακαλώ. Θυμάσαι τον ΠΑΟΚ του Άντιο Αναστασιάδη? Για άλλο πράγμα μιλάμε. Ένα λεπτό. Ξεκινούσε με αυτό το πρέσικ για μόνο 20 λεπτά. Γιατί δεν ήθελε η ομάδα να κρεμάσει. Που ήταν και πιο καλά. Θα πω κάτι το οποίο είναι η ιεροσιλία. Ναι. Δείτε τη δεύτερη χρονιά του Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι. Δείτε, είναι η καλύτερη χρονιά του και δείτε και φέτος. Ο άνθρωπος έχει βάλει νερό στο κρασί του όταν βλέπει ότι δεν του βγαίνει το τρελό πρεσάρισμα και τα τρεξίματα, κρατάει την ομάδα. Δεν τους αφήνει να του τεντώσουν. Γιατί θα καεί. Βλέπεις χρόνια ποδόσφαιρο. Είδες ποτέ από ελληνική ομάδα αυτό το πρέσιπ μέχρι την μεγάλη πριν? Ναι, γίνεται. Ναι, το είδα από τον Ολυμπιακό του Βαλβέρδε και έχει χάσει προκρίσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων. Έγινε. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Καλή δουλειά. Και η ΑΕΚ του Μπάγκεβιτς θα έκανε αυτά. Και η ΑΕΚ του Μπάγκεβιτς τα έκανε. Η ΑΕΚ του Μπάγκεβιτς δεν έκανε. Και έχει και τρελά τραξίματα. Έχει κάτι παιχνίδια ασύλληπτα. Τι? Ναι. Δεν έκανε πρέσιν ψηλά η ΑΕΚ του Μπάγκεβιτς. Δεν θυμάμαι. Δεν έκανε. Του με ο Κόνσκι, Σαμπανάτοβιτς και Κωστή. Πλευροκοπήσεις φοβερές έκανε. Πάνω ρε πίεζε ψηλά. Πάμε. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Κάτσε να παίξετε στο ένα-ένα με τον Πανετολικό και μετά πάρει το τηλέφωνο. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου από την πανέμορφη Καστέλα στη Σκόπελο στον Ηλία. Εύχομαι, Κωστάκι μου, κάποια στιγμή να βρεθείς στη Σκόπελο, να σε φιλοξενήσει ο Ηλίας όπως φιλοξένησε και το προσωπικό και τους μπάτλερ και τους οδηγούς του κυρίου Σάβα το καλοκαίρι που είχε πάει το κότερο ο κύριος Σάβας για διακοπές εκεί στο Μπάνορμο. Να σε δώσει να πιεις κρασί νυχτέρι και αυγά μελάτα για να ανοίξει λίγο η φωνή σου. Ο Ηλίας έχει πέσει από την καρέκλα τώρα, πού να το περίμενε αυτό? Δεν μου λες ρε Κωστάκι μου? Μου επιτρέπεις να σε λέω Κωστάκι? Έλα, τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει αυτά. Γιατί δεν λες ρε Κωστάκι για το φίλο σου το Δόνι ότι είναι η μοναδική ομάδα που χρησιμοποιεί μόνο στο ρόστερ του Έλληνες παίκτες και χαλάει την πιάτσα? Γιατί μπορεί πράγματα να κάνει αλλιώς. Είναι πράγματα αυτά. Μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι δυνατόν. Και βλέπω Κωστάκι. Δεν απαντάς. Ο Ινσούα τι είναι?
Ο Μακέντα τι είναι? Όχι, δείτε λίγο το ρόστερ του κυρίου Δόνη. Πείτε μου λίγο, αυτή ο Ινσούα Μακέντα. Τι? 70% το ρόστερ του κυρίου Δόνη. Δεν διαφωνώ, άλλο 100. Είπατε μόνο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν είναι μόνο Έλληνες. Η βάση του, αυτό θέλω να πω. Η βάση είναι. Κατά ανάγκη όμως. Και δικαιώνεται ο κύριος Ραπτόπουλος μπροστά σας, κύριε Κόκκινε, για τον για το Βαζάκα της Ισπανίας που τα έλεγε από το καλοκαίρι ότι δεν κάνει για προπονητής. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, κύριε. Εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε που Ισπανία, πού να ξέρουμε τώρα. Ξέρουμε τώρα από Ισπανία και τι κάνει ο Βαζάκας της Ισπανίας. Αυτό να τον έβρισκε ο Βαζάκας, τον έριχνε ένα μπαρδάκι, θα τον έριχνε. Ο Βαζάκας. Αυτό τώρα που τον είπε, ο Βαζάκας της Ισπανίας. Ο Βαζάκας είναι πυγμάχος. Για προσβολή το είπε αυτό. Πυγμάχος. Όπα τον πετύχει τώρα ο Βαζάκας, τον κάνει μπλε μαρέ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γέρασε ο Βαζάκας, δεν ξέρω πόσο μπλε μαρέ μπορεί να κάνει πλέον. Και ο Αλέφατος γέρασε, αλλά το λέει η ψυχή του. Το λέει η ψυχή του, αλλά. Πλάκα που εντάξει, τώρα δεν μπορεί να πλακωθεί με ένα 30 χρονών, δεν γίνεται, 80 χρονών. Βρε ικανό τον έχω. Εντάξει, το ύπουλο μπορεί να το χτυπήσει. Τον έχω ικανό, φρετα. Εδώ εσύ στα 50 τον. Αυξάνει την ξυλοχωρητικότητά σου τώρα. Πλάκα μου. Κοίταξε, δύο πράγματα. Πρώτα φεύγει το χούι και μετά η ψυχή του ανθρώπου. Σωστό. Εντάξει. Ναι. Οπότε ναι. Εσύ τη βλακία την είχε από μωρό. Φλάξ. Δεν αλλάζει αυτό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Λοιπόν, ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου έτοιμη να εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά, τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη, Γιαλαμά και Δήμου. Καναλάρχης. Κανελάκη. Ποιο καναλάρχης ήταν, καιρός να. Ερώτηση. Δεν μου λες, γίνονται όλα σκούπα με δύο χι σήμερα. Έλα βρε το πονηρό το μυαλό σου, δύο χι θα γίνει. Γίνονται όλα σκούπα με δύο χι σήμερα. Αν γίνουν και τα δύο χι, πάει να πει ότι είναι ύποπτα. Ύποπτα. Να είσαι υποψιασμένος, αξίζει να παίξει τα δύο φαβορί. Πού να τολμήσει να πει. Λοιπόν, γεια και χαρά. Πρώτο Θεός θα λέμε αύριο.